Το Καραφίλι, η κινηματογραφική ομάδα έχει γυρίσει ακόμα ένα βίντεο, ένα καταπληκτικό βίντεο. Και σήμερα είναι καλεσμένος μας στο τραπέζι με τον Κώστα το Δούκα, με τον οποίο συνευρέθη ως υποψήφιος σε μια εκλογική μάχη, αλλά και πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, Γιάννη, εσύ γύρισες στο Μόλιβο το 79. Κάνω μια αναφορά στη συνέντευξη που είχαμε ολοκληρώσει πριν από ένα χρόνο. Άρα γυρνάς και βρίσκεις το Μόλιβο με δήμαρχο τον Κώστα το Δούκα. Τον Κώστα το Δούκα δήμαρχο, και μια από τις αιτίες που γύρισα, δυνατά, υποθέτω ότι ήταν ο Δούκας τώρα. Ναι. Εκ των υστέρων μπορώ να το σκεφτώ, γιατί ο Μόλιβος τότε ζούσε τις μεγάλες δόξες του. Και σε αυτά είχε συμβάλει ο Κώστας τα μέγιστα. Δηλαδή. Δηλαδή όλο εκείνο το τουριστικό κύμα που υπήρχε τότε με τους ανθρώπους αυτούς των γραμμάτων, των τεχνών και τα λοιπά και τα λοιπά, που ερχόμουν εγώ τότε που ήμουν φοιτητής τα καλοκαίρια να κάνω τις διακοπούλες μου και ενθουσιαζόμουν και όλα αυτά, οφείλονταν κατά μεγάλο μέρος στον Κώστα. Μάλιστα. Δηλαδή, για πες μου, θυμάσαι μερικές από αυτές τις προσωπικότητες, εκδηλώσεις κλπ. Ναι, εκδηλώσεις θυμάμαι. Στο κάστρο που ανεβαίναμε και τη Ραλού Μάνο τη θυμάμαι και το Θεοδωράκη το θυμάμαι και μετά την Αλεξίου που βγαίναμε και στις ταβέρνες μαζί και κάναμε παρέα θυμάμαι και όλα αυτά. Το κάστρο το οποίο ανακαινιζόταν για την εποχή όμως. Ήταν το συνεργείο. Δουλεύαν, 85-80. Δουλεύαν έξω, γύρω-γύρω. Ναι, γύρω-γύρω. Και όπως είχα αρχίσει να λέω πριν, κατά κάποιο τρόπο τον θεωρώ μέντορά μου στην όλη σκέψη μου για την τοπική αυτοδιοίκηση στα μετέπειτα χρόνια. Και έχω κρατήσει δυο κουβέντες που είπε. Η μια ήταν, την είπες και εσύ στην αρχή. Εγώ για το Μόλιβο συνεργαζόμουν και με τον διάβολο ακόμα. μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί το χωριό. Και η άλλη που μου είχε κάνει εντύπωση και το κάνω και το έκανα και εγώ τότε, γι' αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, είναι εγώ Γιάννη τα μεσημέρια όταν κάθομαι στην πολυθρόνα μου να ξεκουραστώ, βλέπω οράματα για το Μόλιβο μπροστά μου. Και ήταν αυτά τα οράματα, τα διηγήθηκε ποτέ? Λέγαμε διάφορα, σε συζητήσεις λέγαμε διάφορα πράγματα, ναι. Να σε πω ένα όραμα. Ναι, βέβαια. Εγώ τη νύχτα όταν κοιμόμουν και στον ύπνο έβλεπα ένα έγγραφο να γράψω, γιατί τη νύχτα σκέπτεσαι καλύτερα. Και εγώ, και σε μένα συμβαίνει. Ξυπνούσα, πήγαινα στο Δημαρχείο ώρα 2, έγραφα το έγγραφο, γιατί οι υπάλληλοι που είχα δεν έγραψαν στα 16 χρόνια ούτε μια λέξη. Τόσο καλή. Όχι, ένας υπάλληλος. Τι μάνας. Γιατί το πρωί ήμουν εκεί, να έρθουν, ήμουν πολύ τυπικός, δουλειά και τέτοια πράγματα. Δεν με θέλει κανείς. Όταν ήσασταν δήμαρχος, εγκαταλείψατε πια κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Αυτό ξέρω. Πάνε και εργολαβίες, ναι, ναι. Πάνε και τα μηχανήματα, γιατί θα έπρεπε ή το ένα να κάνω ή το άλλο. Θα λέγανε ότι κλέβω δήμαρχος τα τούβλα και τα τσιμέντα και τα υλικά από το Δήμο και τα πάει σε εργολαβίες. Ωραία. Και λοιπόν, τα ακούσα όλα αυτά. Το όραμα ποιο ήταν από αυτό που είπατε? Το όραμα ήταν τρελό. Όταν κατέβαινα από τη στροφή του Άγιο Γαλάτ, έλεγα στη γυναίκα μου, από εδώ από τα Δελφίνια μπόρτα απέναντι, να είχα μια δύναμη, να έκανα μια διόρυγα, να έβγαινα στην Εφταλού, στο Μνό, εκεί στο Ψαρόγενο, να κόψω το Μόλιβο, να μην έχει επαφή με τίποτα. Να κάνω ανεξάρτητο. Νησί. Μέχρι να το κάνω νησί. Μέχρι εκεί αυτά. Τρελά πράγματα δηλαδή. Ο λόγος. Τρελά πράγματα. Να μην πλησιάζει πολλοί κόσμος. Όχι, γιατί δεν μπορούσα να συνοηθώ. Επειδή είπατε πριν Πέτρα. Έλεγα στο. Πριν υπάρχουν. Στον Νίκο του Παπαδέλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Ηλικιάρχα. Καλώς σας βρήκα. Πριν υπάρχουν συνενώσεις δήμων και αυτά όλα που γινόταν, εγώ γύρευα να ενώσω το συνεταιρισμό της Πέτρας με το Μόλιβο και να κάνουμε ένα ελαιοτριβείο. Το 77 αυτό. Και τώρα το σκέπτεται το Υπουργείο Γεωργίας να το κάνει. Και όταν εδώ ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο Θεοφάνος, και το είπα, γιατί δίνεται δάνειο ως Πέτρα στο Μόλιβο, στο Σκουτάρο, στην Άνισα και χρεώνεται τις συνεταιρισμοί και διαχωρίζεται σε περιφέρειες στο νομό. Να πείτε ένα ελαιοτριβείο ως Πέτρα, ένα Γκαλονί, ένα στο Μανταμάδο, να μην χρειώσετε, να γίνουν μεγάλες μονάδες. Μου λέει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ρε Δήμαρχε, ύστερα οι βουλευτές τι θα κάνουν.
Πήγαιναν οι βουλευτές να εξυπηρετήσουν την Πετριανή, πέραν ένα δάνειο χρεώναν τον συντηρισμό. Πήγαιναν οι μολυβιάτες τα ίδια. Όταν τόλμησα να πω για τον συνεταιρισμό να ενωθούμε με την Πέτρα, να με φαν. Να με φαν. Με την Πέτρα θα ενωθούμε να κάνουμε ένα λεωτριβείο. Όταν είπα στο Λάζο να κάνουμε κοινή υπηρεσία καθαριότητος, να μην πληρώνουμε χώρια αυτή χώρια εμείς, να με φάει ο Λάζος. Ο Λάζος ποιος ήταν, ε? Ένας πρόεδρος. Πρόεδρος της Πέτρας. Κάποια τετραετία. Μια τετραετία, δεύτερη τετραετία. Το αποτέλεσμα είναι τώρα η Πέτρα έχει προσπαθεί να κάνει το δικό της βιολογικό. Είχε τη δική της χωματερή, έχει το δικό της συνεδριακό, η Μητελές, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή όλα είναι επιδείο εδώ. Ο κόσμος πώς αντιμετώπισε, βέβαια, το ότι εκλεγήκατε 16 χρόνια δήμαρχος, έτσι, για 16 χρόνια διατελέσατε δήμαρχος, άρα 4 θητείες τουλάχιστον, σημαίνει ότι ο κόσμος τελικά πίστεψε σε εσάς και σας υποστήριξε. Εδώ έχει υπογράψει ο Χάνης, έχει υπογράψει. Το ξέρω αυτό το γράμμα, μου το είχατε χαρίσει. Το ξέρεις. Ναι, ναι. Λέει τους λόγους γιατί με υποστηρίζαν το 90. Ναι, ναι, θα το διαβάσω. Αλλά τελικά, πέρα από το να ρίχνει κάποιος την ψήφο του, γιατί για μένα δεν είναι αρκετό αυτό, σας υποστήριξε έμπρακτα όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή στάθηκε κοντά σας. Τα δημοτικά τέλη εγώ τα έκανα μέσα στον κινηματογράφο σε λαϊκές συγκεντρώσεις. Mm-hmm. Μάζευα τον κόσμο στο δημοτικό κινηματογράφο και έλεγα: θέλουμε για καθαριότητα τόσα. Όταν μαζεύουμε τα σκουπίδια κάθε μέρα, αν τα μαζεύουμε μέρα παραμέρα, θέλουμε τόσα. Αν κάθε τρεις μέρες τόσα. Τι λέτε, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θα πληρώσετε τόσα. Για το νερό, ανταποδοτικά ήταν αυτά. Όταν έκανα τα δημοτικά τέλη, τα έκανα μαζί τους. Αυτό είναι αμεσοδημοκρατικό, ενώ ίσως μιλάγατε ότι δεν πιστεύατε πολύ στη δημοκρατία. Οπότε μετά. Είναι αντιφατικό, λίγο. Υπέρ της δημοκρατίας, άλλο είδους δημοκρατία, λέω εγώ. Ναι. Δεν θέλω να πω. Μ' αρέσει εμένα προσωπικά αυτό που ακούω. Όταν αυτόν τον άνθρωπο τον είπε, έκανε τα δημοτικά τέλη μαζί του. Δεν μπορεί να έχει παράπονο μετά. Όταν φωνάζει τον αγρότη απάνω και λες: θέλουμε να κάνουμε διαπομοιοστάσια στον προφήτη Ηλία και στον Καρατεπέ. Για εσάς, για τα πρόβατα. Πού να τα κάνουμε, εκεί δεν τα κάνουμε. Να έρχεται η γεωργική υπηρεσία, να παίρνουν το συνεταιρισμό μαζί, να πηγαίνουν επί τόπου και να λέγει εδώ. Μα ήταν λάθος, λέγανε Γεωπόνη είναι λάθος. Το κάναμε εκεί που θέλανε αυτοί. Μετά μετανιώσαν και λέγανε: λάθος είναι. Σας το πάμε. Δεν μπορούσαν να με κατηγορήσουν εμένα γιατί σε έβαλα μπροστά αυτοί. Mm-hmm. Το ίδιο έκανα και στο λιμάνι. Όταν πρόκειται να κάνω τα έργα αυτά στο λιμάνι, Λιθόστρωτα και το Μόλο και την Προβλήτα μέσα και την πλατεία, πήγαινα και έβρισκα τους ψαράδες. Πού ήξερα εγώ από λιμάνια. Τι να κάνω ρε παιδιά, η πλατεία επιβάλλεται. Το Μόλο επιβάλλεται, πόσα μέτρα επιβάλλεται. Οπότε μετά είχα την άποψή τους ότι εσείς μου το είπατε να το κάνω έτσι. Σε συνεργασία με τη μηχανική. Είχα τη συνυπευθυνότητά του δηλαδή. Βέβαια, οπότε δεν είχα πρόβλημα. Όταν έβγαζα λόγο μέσα στα κάθε φορά, ξέρεις, τους έλεγα. Εγώ ανήκω στο ΚΚΕ. Ψηφίζω ΚΚΕ. Αλλά στο Δήμο απάνω δεν υπάρχει ΚΚΕ. Για μένα στο Δήμο είναι όλοι το ίδιο. Έλεγα όμως εγώ, αυτό που έλεγα με το διάολο συνεργάζομαι, δεν άλλαζα τις πεπιθήσεις. Όταν πήγαινα στα Υπουργεία με ξέραν ποιος ήμουν, ξέραν πολιτικά που είμαι. Αλλά βλέπαν το έργο. Έλεγα λοιπόν στον κόσμο εδώ, για να μην πολιτεύομαι και κάνω την παπατζή, μια με το ΠΑΣΟΚ, μια με τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγα προεκλογικά ότι εγώ ανήκω εκεί, αλλά στο Δήμο δεν έχω πιάσει κανέναν να κάνω προπαγάνδα. Όταν ανέβαινε ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Εξηγόμουν με τον κόσμο. Μάλιστα. Πολιτικά που ανήκω εγώ. Γιάννη, τι θυμάσαι από την καθημερινότητα του Κώστα Τούδωκα? Κάνατε παρέα, φαντάζομαι. Εκείνο που δεν σου είπε για τη σχέση του με τον κόσμο είναι ότι ο Κώστας ξυπνούσε από τα χαράματα. Άμα. Και αλώνιζε όλο το Μόλιβο. Γύρναγε όλες τις γειτονιές του Μολύβου. Πήγαινε στα σπίτια, μιλούσε με τις γριούλες. Έλα, δήμαρχε να πιεις καφέ, καθόταν. Μιλούσε με την γριούλα, προσπαθούσε να της πει γιατί αυτό το πράγμα είναι καλό, ας πούμε, και πρέπει να γίνει. Και η γριούλα μετά φρόντιζε να προσέχει και τη διπλανή. Μην τυχόν του κάνει καμιά παρανομία η διπλανή. Με έπαιρνε τηλέφωνο και με έλεγε το σκαλοπάτι αυτό τη γειτονιά, το βάζει μαρμάρινο. Ναι. Ενώ εσύ θες πέτρινο. Ναι. Κάτι τέτοιο. Με ειδοποιούσε η γυναίκα ότι σκαλοπάτι μαρμάρινο βάζει. Εγώ δεν ήθελα να μπει μαρμάρινο του σκαλοπάτι. Με ειδοποιούσαν οι ίδιες οι γυναίκες πια τώρα για τη διατήρηση του οικισμού. Σκεπτόμενοι για την σημερινή συνέντευξη, έτσι, ρωτήσαμε πληροφορίες για σας, λίγο κάποιες
κάποια γεγονότα, κάποια ενδεικτικά ας πούμε συμβάντα για να διαμορφώσουμε και μια εικόνα για το που και περίπου θα κινηθεί η κουβέντα. Ξέρετε τι μου είπανε? Μου είπανε ότι ο Κώστας ο Δούκας, ναι, ήταν πολύ καλός δήμαρχος, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά ήταν εξαιρετικά συγκεντρωτικός, δηλαδή έπρεπε όλα να περνάνε από το χέρι του. Και μάλιστα διατυπώθηκε με μια αρνητική χρειά αυτό. Σε ποιον εμπιστευόμουν? Που όταν πήγαινα στην Αθήνα να φέρω λεφτά, γιατί εγώ λεφτά δεν έπαιρνα από εδώ, δεν δίνανε λεφτά από εδώ. Πήγαινα στην Αθήνα και έπαιρνα λεφτά. Mm-hmm. Από όλα τα υπουργεία. Και εδώ τρομάζανε όταν βλέπαν τις χρηματοδοτήσεις. Αλλά φοβόμουν να πω στο Συμβούλιο τι έκανα στην Αθήνα. Γιατί μπορούσα να πάω να τροπηγήσω αυτό που έκανα στην Αθήνα. Εννοείτε ότι είχατε αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο? Βέβαια, γι' αυτό είμαι συγκεντρωτικός. Γι' αυτό είμαι συγκεντρωτικός. Δεν έλεγα εκείνο που έκανα εγώ όταν πήγαινα στην Αθήνα. Δεν το ήξερε κανείς. Μόνο αυτοί που πήγαινε στην Αθήνα και εγώ. Γιατί φοβόμουν. Ονειρεύονταν ένα μόλυβο με τσιμέντα, με ξέρω, μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα κλπ. Τι ονειρεύονταν? Βέβαια, αυτό είναι. Αν τις πιάσεις και δεις, αυτοί από το 90 και μετά που βγήκαν και πας και δεις τι σπίτια κάναν, τα δικά τους, τα ατομικά τους σπίτια, θα δεις τι σπίτια κάναν ήδη. Αυτοί που κυβερνήσαν τον τόπο, τι οικοδομές έχουν χτίσει και κάθονται μέσα. Χαλάσαν σπίτια ωραία, καινούργια αυθαίρετα σπίτια. Αντί 100 τετραγωνικά, έχουν χτίσει 300 τετραγωνικά αυθαίρετα. Αυτό θέλω να κάνω. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα. Όταν βγήκε ο Βουγιατζής δήμαρχος, πρώτα την προηγούμενη τετραετία, μάζεψε τον κόσμο στην Αθήνα. Πήγα κι εγώ. Ήταν ο Σιφουνάξ, ήταν ο Παπαδές, οι βουλευτές. Mm. Είπα λοιπόν στον Βουγιατζή, που εγώ δεν συμφωνούσα να βγει τότε, αλλά αφού βγήκε, μπροστά στους Μολυβιάτες των Αθηνών, που ήταν και ο σύλλογος, λέω εγώ θα σε βοηθήσω. Το έργο που ήταν για να γίνει τότε ήταν τα λιθόστρωτα του χωριού. Μη τυχόν και τσιμεντό στα λιθόστρωτα. Κάντε όπως ήταν τα παλιά, από κάτω τσιμέντο, οι φέτρες φυτευτές με το τσιμέντο, αλλά το τσιμέντο σε βάθος 4-5 πόντ, και απάνω χώμα. Να μην φαίνεται αυτό που φαίνεται τώρα που έχει τσιμεντωθεί όλο το λιθόστρωτο αυτό. Το βλέπετε. Yeah. Αυτά γινόταν επί χούντας για λίγα λεφτά. Πιάσαν λοιπόν, ενώ είχα πει από τότε ότι μην το κάνετε αυτό το έγκλημα, ήρθαν εδώ και τσιμεντώσαν τις δρόμους. Παραλίγο δηλαδή, κάθε γυναίκα τώρα τσιμεντώνει παραπάνω για να σκοπείς καλύτερα. Ένα έργο σημαντικό. Κολυμβητές. Κολυμβητά. Καλά, εγώ φώναζα τότε. Φώναζε, ποιος άκουγε. Φώναζε, εσύ φώναζε γραλού και... Ξέρετε όμως, δεν είναι καλό σημάδι μετά από τόσα χρόνια θητείας δημαρχιακής παρέμβασης στον τόπο, πρώτος πολίτης του Δήμου, να φεύγεται και να χάνονται όλα αυτά. Σημαίνει ότι δεν διαμορφώθηκε η κατάλληλη συνείδηση. Όχι. Μετά... Σημαίνει ότι δεν κερδίσατε ουσιαστικά γνώση, έτσι. Απλώς σας ακολουθούσαν για κάποιους άλλους λόγους. Δεν θέλω να κάνω τον καλό, γι' αυτό δεν σας χαϊδεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο λαός θέλει ηγέτες. Mm-hmm. Εσείς ήσασταν ηγέτες. Εγώ σπούσα το τζαμ. Όταν δεν έκανε υπάλληλος δουλειά στο γραφείο, σπούσα το τζαμ στο γραφείο. Στα σχολικά βιβλία και στο management, στην επιστήμη του management, ηγέτης είναι αυτός που κάνει τον άλλο να τον ακολουθεί εθελοντικά και πρόθυμα. Αν είναι άνθρωπος που παίρνει λόγια, αν πει μια φορά το ψέμα, δύο φορές το ψέμα, τρεις φορές το ψέμα, τέταρτη φορά δεν του δικαιολογεί το ψέμα. Εννοείται ότι ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για να καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν λέω για τον κόσμο, ο κόσμος ήταν μαζί. Mm-hmm. Ο κόσμος ήθελε να παρανομήσει. Αλλά εγώ κατόρθωνα να τον κρατήσω τον κόσμο αυτόν και να του λέω τι. Πάρε στο διάλογο η παράδοση. Λεφτά ρε θα σας παίρνει η παράδοση. Έπεισα λοιπόν τον κόσμο ότι αν διατηρείτε τα σπίτια σας με κεραμίδια, με καλντηρίμια και το κάστρο, είναι ο θησαυρός σας. Δεν έχετε άλλο. Πρόβατα δεν έχετε, ελιές πολλές δεν έχετε, διάλογο δεν έχετε. Ο τουρισμός είναι η πηγή πλούτου για σας. Και πώς αντιστράφηκε αυτό με την αποχώρησή σας? Γιατί όλοι βουλευτήκαν. Χτίζαν με τούβλα τα σπίτια, κάναν με τσιμέντινες αυλές, μεγαλώσαν αυθαίρετα. Δεν επέτρεπα αυθαίρετα. Καταλάβατε τι λέω. Λέω ότι παρά το γεγονός ότι 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, 16 δήμαρχος, δεν καταφέρατε να διαμορφώσετε το κατάλληλο κοινό στην περιοχή. Με αποτέλεσμα με την αποχώρησή σας να αρχίσουν τα τούβλα, να αρχίσουν τα τσιμενταρίσματα. Ναι, αρχίσουν... Γιατί είναι φθηνό. Είναι φθηνό πράγμα αυτό. Φθηνό, τι έγινε. Κακά τα ψέματα. Ο κόσμος κοιτάει το εύκολο κέρδος.
είναι μέσα στη φύση του. Και το βραχυπρόθεσμο. Τριπλάσια η διαφορά οικονομική. Το εύκολο. Λοιπόν, όταν έρθει ο μετέπειτα ηγέτης και του πει: κάνε ό,τι θέλεις. Ρήμαζε, χτίζε ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει οικοδομία. Γιατί όχι, ας πούμε. Αν κάτι που πρέπει να το κάνω με 100.000 ευρώ, το κάνω με 50, γιατί να μην το κάνω, ας πούμε. Κατάλαβες. Γι' αυτό επιτραπήκαν και τα αλουμίνια κουφώματα. Πάρε τις διατάξεις του διατάγματος. Να δεις πώς πρέπει να γίνονται τα σπίτια στο Μόλιβο. Ηλιόθερμα στα κεραμίδια πάνω και αυτά. Το διάταγμα το 90 που έγινε. Αυστηρές προδιαγραφές. Μέχρι και πόσα χωρίσματα πρέπει να έχει το τζάμι στο παράθυρο, λέει. Οριδόμηση, τα παράθυρα πώς θα είναι, τα χρώματα πώς θα είναι. Όλα αυτά τώρα δεν υπάρχει. Δεν παρακολουθεί κανείς πια τίποτα. Θα σας ρωτήσω μετά. Θα σας ρωτήσω να το ξέρετε και άμα θέλετε, σκεφτείτε το. Όση ώρα θα λέμε τις ιστορίες με τον Νίκο τον Παπαδέλη, σκεφτείτε το. Θα ήθελα, η τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω είναι αν είναι χαμένη ιστορία ο Μόλιβος. Αν πιστεύετε ότι είναι χαμένη ιστορία ή μπορεί να αποκτήσει ξανά την παλιά του έγκλη. Αλλά το δούμε λίγο μετά. Εγώ θέλω να μου πείτε, σε συνεργασία με τον Νίκο τον Παπαδέλη, την ιστορία με το Λύκειο Πέτρας και τις υπόλοιπες ιστορίες με τους αγώνες που είχατε οργανώσει εδώ. Ας πει πρώτα, αλλά... ας πει τα πρώτα και μετά να πούμε το έγκλη. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω τον Κώστα τον Δούκα. Συγκινούμαι που το λέω. Και να με κάνει φίλο του. Έχουμε γνωριμία χρόνων, δεν χαλάσαμε ποτέ στη φιλία μας, παρόλο ότι ανήκουμε σε διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους. Πάντα συνεργάτες ήμασταν και είμαστε ακόμα. Τον θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του Μολύβου και γιατί όχι της Λέσβου, όλων των εποχών. Ο Κώστας ο Δούκας, ένας άνθρωπος, μία προσωπικότητα τεραστίου μεγέθους, άνθρωπος ρέκτης, άνθρωπος πολυσχηδής, άνθρωπος ακάμιστος, δεν κουραζόταν ποτέ, άνθρωπος ευγενικός, είχε ένα σωρό επάνω προσόντα και πάντα πρόθυμος να κάνει για τον καθένα κάθε ένομο αίτημά του, όχι παράνομο. Ήταν στο πλευρό του κόσμου και βεβαίως ως καθηγητής εγώ που ήμουνα τον είχα πάντα κοντά μου, είτε ως διευθυντή είτε ως απλός καθηγητής. Πάντα ήταν συμπαραστάτης μας. Και βεβαίως με προξενούσε εντύπωση που τον έπαιρνα τηλέφωνο και μερικές φορές περίμενα να μου πει: όχι, δεν στο κάνω, ρε αδερφέ, ή ας πούμε θα το δούμε. Και πάντα την ίδια στιγμή μου έλεγε: ναι, έρχομαι στο Λύκειο ή έρχομαι στο γυμνάσιο. Ετοίμασέ το, θα το κάνουμε. Τελείωσε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε τέσσερις τομείς δράσης του Κώστα του Δούκα, ξεκινώντας πρώτα από το Λύκειο της Πέτρας, γιατί του το οφείλουμε. Άλλωστε, εγώ. Δεν το έκρυψα ποτέ ότι από τους βασικούς συντελεστές της ίδρυσης του Λυκείου ήταν ο Κώστας ο Δούκας. Σ' όποια παρέα και να είμαι, όπου και να πάω, το μνημονεύεται. Το μνημονεύω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γιατί χρωστούμε χάριτες στον Κώστα τον Δούκα γι' αυτό. Νεαρός καθηγητής ήρθε το 1973 στην Πέτρα, επιχούντας. Από το 1974 μπήκα κι εγώ στο λούκι του αγώνα για την ίδρυση του Λυκείου. Έγραφα στα Υπουργεία, έγραφα στα Υφυπουργεία, έγραφα στους νομάρχες, στους παρατρεχάμενους, μέχρι που το 1983, έχω στοιχεία εδώ πέρα και έγγραφα, στις 4/5 του 1983, σε έγγραφο που είχαμε στείλει στον σχορεμένο τον Πέτρο τον Μόραλι, τον Υφυπουργό Παιδείας, υπουργός ήταν ο Λευτέρης ο Περιβάκης, μας είπε ότι ναι μεν το Λύκειο της Πέτρας έχει τις προϋποθέσεις, είναι μέσα στη λίστα των 123, ο Κώστας είπε προηγουμένως 120, που θυμόταν περίπου, 123 για την ακρίβεια, αλλά θα αφήσουμε κάποιο χρονικό διάστημα, ενός χρόνου, δύο χρόνων, ίσως και στις καλένδες, αν δεν πιέζαμε αυτή την εποχή, ούτως ώστε να γίνει, γιατί ήταν δύσκολο 123 σχολεία μέσα σε ένα χρόνο να γινόταν.
Έχω εδώ έγγραφα των βουλευτών που μας λένε ότι αποκλείεται να γίνει και μάλιστα τονίζουν ότι πρέπει να καταλάβει κάθε λογικός άνθρωπος ότι είναι αδύνατο να γίνει το λύκειο της Πέτρας. Υπογραφές. Χρειάζεται ολόκληρο σχεδόν ο προϋπολογισμός της χώρας για να γίνουν όλα. Φέτος θα χρηματοδοτηθεί η ανέγερση και η λειτουργία μόνο 20 νέων λυκείων κλπ. Και αυτά οι βουλευτές μας. Υπογραφές. Να μου επιτρέψεις να μην αναφέρω τα ονόματα των βουλευτών. Okay. Ο Κώστας ο Δούκας, μετά από 2 ακριβώς μέρες από τα έγγραφα αυτά που πήραμε, μας καλεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Μολύβου. Τα θυμάται και κουνάει το κεφάλι του, συγκεκριμένος προφανώς. 27/5/83, ημέρα Παρασκευή, κάλεσε και το Παρδαλό το Κατσίκι από πρόεδρο κοινότητας Πέτρας, πρόεδρο κοινότητας Στύψης, πρόεδρο Λαφιώνας, Σκουτάρο, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, πρόεδρους συνεταιρισμών, πολιτιστικούς συλλόγους κτλ. Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, το Σωματείο των Οικοδόμων, των Αλλιεργατών της Μύθυμνας κλπ. Πήραμε απόφαση να επιμείνουμε να γίνει το 83-84 λύκειο οπωσδήποτε. Εμείς δεν πηγαίναμε ούτε μισό βήμα πίσω. Ο Κώστας ο Δούκας με δικά του λεφτά, πήραμε την απόφαση βέβαια εμείς να στείλουμε αντιπροσωπεία, αλλά ο Κώστας ο Δούκας με δικά του λεφτά, όπως και ο Αριστίδης, ο Κεχαγιάς, ο Ιγνάτης, ο Τριανταφύλου και βοήθησε με δημαρχία. Ο αντιπρόεδρος Σκουτάρου. Ο αντιπρόεδρος. Δεν το θυμάμαι, είναι ψηλός ήταν. Και εγώ δεν το θυμάμαι. 4 άτομα πήγαν στο Μόραλι. Μετά από 2 ακριβώς μέρες, μετά από 2 ακριβώς μέρες, είχαμε τα εγγένεια του παιδικού σταθμού Πέτρας. Ήταν περίπου 200 άτομα. Με και υπουργοί. τα θυμάσαι Κώστα. με υπουργούς, με τον Κουλουμπί, με την Περάκη κτλ. Είμαστε εκεί και μου φέρνει ο υπάλληλος του ΟΤΕ το τηλεγράφημα. Από κάτω βλέπω Κώστας Δούκας. Ευχνιδιάστηκα βέβαια. Από το βαπόρ μέσα. Ευχνιδιάστηκα εγώ. Κώστας Δούκας, Αριστείς και Χαγιάς. Το λύκειο της Πέτρας πέρασε, θα γίνει κτλ. Χάρηκα, δεν είχα λόγους να κρύψω και να μην ανακοινώσω το τηλεγράφημα. Μέσα στον κόσμο, μέσα στους υπουργούς, μέσα στους υπουργούς, παίρνω το μικρόφωνο και λέω αυτή τη στιγμή έχω τηλεγράφημα στα χέρια μου, ο Κώστας το γνωρίζει πολύ καλά, δεν έχει σημασία σε κανέναν, μεσούντος του Πασόκ και Πασόκ όν εγώ. Τα βάλα μαζί σήμερα. Τα βάλα μαζί μου, εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λέγω ότι ο Κώστας ο Δούκας με προσπάθειες δικές του, ο Αριστείς και χάρης και τα λοιπά, πήγαν στο Μόραλι. Τώρα, τι είναι τρόπο, πήραν την υπογραφή του να γίνει το λύκειο της Πέτρας, εγώ δεν το ξέρω, πάντως θα γίνει η λύκειο της Πέτρας. Παγώσαν όλοι μέσα στην αίθουσα. Προφανώς σκέφτηκαν πώς είναι δυνατόν ένας δήμαρχος με διαφορετική ιδεολογική τοποθέτηση από εμάς και προσανατολισμό να περάσει τις γραμμές του, να πει σε έναν υφυπουργό ολάκερο να μας κάνει το λύκειο της Πέτρας, πράγμα που δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε εμείς και οι βουλευτές μας. Μεγάλη υπόθεση στην εποχή. Όντως, και όντως, και όντως γίνεται, ιδρύεται το λύκειο. Οι εφημερίδες, μάλιστα, επειδή δημοσιογραφούσα τότε, είναι δικά μου αυτά τα ρεπορτάζ. Δείξτε το προς την κάμερα. Ναι, εδώ ναι, ναι. Είναι το ρεπορτάζ. Στο Ελληνικό Κήρυκα, Μυτιλίνη, Τετάρτη 22 Ιουνίου 1983. Στις σχολικές περιόδους 83-84 λειτουργεί το Λύκειο της Πέτρας ως παράρτημα του Λυκείου Καλονής και από τον επόμενο χρόνο, το 83-84, λειτουργεί κανονικά πλέον, επιστρέφουν όλα τα παιδιά από το Λύκειο της Καλονής και χρησιμοποιούμε ως Λύκειο προσωρινό το σημερινό Αγροτικό Περιφερειακό Ιατρείο Πέτρας, το οποίο μας είχε παραχωρήσει ευγενώς η κοινότητα Πέτρας. Θα πω κάτι για τον Κώστα στη συνέχεια και θα δείξω και σχέδια. Πιθανώς να μην τα θυμάται αυτά, Κώστας. Εδώ θέλω να δείξω ένα τηλεγράφημα που δεν το έχει προφανώς ο Κώστας. Είναι από τον Κώστα τον Δούκα, ο οποίος μας κοινοποιεί ένα τηλεγράφημα που έστειλε στον Μόραλι και λέει: Κύριε Υπουργέ, από μέρος όλων των ενδιαφερομένων φορέων και του λαού της περιοχής μας, σας ευχαριστούμε θερμά για την απόφασή σας να ιδρυθεί το Λύκειο της Πέτρας μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας σε εσάς. Στοπ.
εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη λύση του αιτήματος του λαού και περιφέρειας, για το οποίο έγιναν προσπάθειες και αγώνες εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Στοπ! Θεωρούμε σημαντικό βήμα την ίδρυση του Λυκείου, που θα λύσει αρκετά προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά για το λαό και ιδιαίτερα της νεολαίας των γύρω χωριών. Στοπ! Γι' αυτό θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των μέτρων που σίγουρα θα πάρει το Υπουργείο για την ολόπλευρα επιτυχημένη λειτουργία του Λυκείου, ο Δήμαρχος Μυθήνης Κωνσταντίνος Δούκας. Αυτό είναι το τηλεγράφημα του Κώστα του Δούκα. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο που έκανε ο Κώστας ο Δούκας, χωρίς να του το ζητήσει κανείς. Πήρε μηχανικό. Το θυμάσαι, Κώστα, το σχέδιο το θυμάσαι, το θυμάσαι τι σχέδιο. Το σχέδιο όμως το έχω εγώ στα χέρια. Αυτό είναι το σχέδιο του πρώτου λυκείου για διαμόρφωση, δωρεάν διαμόρφωση του χώρου του σχολείου για να στεγαστεί η Β' λυκείου και η Γ' λυκείου, γιατί είχαμε μόνο την Α' λυκείου. Οπότε ο Κώστας ο Δούκας, ξαφνικά βλέπαμε μηχανικούς, έρχεται στο λύκειο φουλαριστός, Νίκο αυτό και αυτό, και μου κάνει σχέδια βάσει των οποίων διαμορφώσαμε το λύκειο και βάλαμε και τη Β' λυκείου και τη Γ'. Αυτό είναι στο αρχείο μου. Ο Νίκος Παπαδέλης είναι ένας θησαυρός αρχιακού υλικού. Μάλιστα πρόσφατα ολοκλήρωσε και ένα εξαιρετικό, όπως υποθέτω, βιβλίο. Ελπίζω να τυπωθεί και να το δω. Και εγώ το... Και είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του την πρώτη χρονιά που έγινα καθηγητής. Ήταν λυκειάρχης μου. Ήταν, θεωρώ, τιμή μου. Και εγώ τιμή μου να συνεργαστώ με ένα σπουδαίο καθηγητή οικονομολόγου. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μερικό... Αυτό για το λύκειο. Δηλαδή, βασικά, ο Κώστας πρόσφερε πολλά... Να πω δύο λόγια για το πώς έγινε η δεύτερη τάξη, η δεύτερη και η τρίτη. Μεταξύ σας. Ναι, ναι. Τον άλλο χρόνο πάω στην Αθήνα και ήμουν με το Σαμιό τον Τάκη, το ξάδερφο. Αυτό δεν το ξέρω τώρα, με το Σαμιό τον Τάκη. Και πηγαίναμε στο, Υπουργείο Συντονισμού, που είναι κοντά στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Όταν περνούσαμε από το Υπουργείο Παιδείας, λέω στον Τάκη, Τάκη, να ανεβώ απάνω να πω ευχαριστώ στον Υπουργό. Έτσι σε έβλεπα εγώ τις Υπουργείες. Ανοίγαν οι πόρτες όταν πήγαινα. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Αλλά μόλις χτυπούσαν την πόρτα και ακούγαν ποιος είναι, ξέραν το έργο που γίνεται εδώ. Ανοίγαν την πόρτα. Πάω λοιπόν απάνω, ήταν τα κορίτσια απ' έξω. Λέω: θέλω να δω τον υπουργό. Τάκης έκατσε μια καρέκλα. Μπαίνω μέσα. Ήξερα πολύ καλά και τη γυναίκα τη, βέβαια. Ερχόταν εδώ και χορεύαμε κιόλας. Λέει: τι θες, δήμαρχε? Λέω: κάναμε την μια εντάξει. Τώρα δεν θα κάναμε και ντεφ και ντρίτ. Λέει: και την κάναμε. Αλλά βοηθάτε? Λέω: εμείς παίρνουμε και πολύγραφο, πληρώνουμε και τα πετρέλαια, πληρώνουμε και σόμπες για να λειτουργεί το λύκειο. Mm. Φωνάζει τον Μπουκαλίδη πάλι το σύμβολο. Στα τσάκα τσάκα. Να γίνει η δευτέρα και η τρίτη του λυκείου Πέτρας. Και έγινε και η δευτέρα και η τρίτη τάξη του λυκείου Πέτρας. Με ένα ευχαριστώ που πήγα να το πω. Πραγματικά, εγώ συγκινούμε τώρα από τα ακούω. Ναι, και αυτό πραγματικά. Που είπε ο Κώστας. Δεν το παραδείγμα. Εκτός το Νίκο. Αν το πεις μπέτρα τώρα αυτό, θα σε πνίξουν. Τον καιρό που το έκανα εγώ εδώ, αυτό, οι Μολυβέτες, ξέρεις τι λέγανε? Σμπέτρα πήγες και το έκανες. Ρε, η Πέτρα είναι και κέντρο, ρε, το λετριβείο. Σμπέτρα θέλω να το κάνω το δικό μας, όχι εδώ. Αφού η Πέτρα είναι το κέντρο, θα πάρουμε τις αλλιές της Σκουτάρο, της Τύψης, της Λαφιώνας, της Μολυβιάτικης. Εκεί είναι το κέντρο. Λοιπόν. Εδώ, για αυτό που είπε ο Κώστας τώρα, παρεμπιπτόντος, για το φωτοτυπικό μηχάνημα, πάλι σε άρθρο μου, τον ευχαριστώ. Πήραμε ένα μηχάνημα φωτοτυπικό, 500.000 δραχμές κόστιζε από τον Δοξιάδη. Μέχρι σε επαφή ο Κώστας. 500.000 αυτή την εποχή. Και αντέδρασαν, Κώστα, πολύ συμβολήσω. Αν θυμάσαι. Α, μπράβο. Και εδώ πέρα, μπράβο τους, το άρθρο. Το άρθρο εδώ, που το δημοσίευσα στις 31 Μαρτίου 1987. Το άρθρο. Λέει ότι οι καθηγητές και ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων των Μαθητών του Λυκειού Πέτρας, εδώ και ξεκίνησε μεγάλη προσπάθεια να αγοράσουν φωτό αντιγραφικό και τα λοιπά. Το μηχάνημα αξίας 500.000 δραχμών είναι πραγματικότητα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ευχαριστούμε το Σύλλογο των Γονέων, την κυρία Καπτανή, Λέλα, την κυρία Τεκέ, την κυρία Χαβουτσιώτου, την κυρία Κατσαρού, τον κύριο Κουταλιανό, τον Αριστίδη, που ήταν τότε ο πρόεδρος. Και βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε την πολύτιμη συμπαράσταση του Δημάρχου Μολύβου, κυρίου Κώστα Δούκα. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, γι' αυτό που είπε. Δηλαδή, τα έχω και αυτό στο αρχείο μου. Θέλω να τονίσω τώρα μερικές άλλες πλευρές, μερικούς άλλους τομείς δράσης. Να πάμε στην Ναυτική Εβδομάδα. Ο Κώστας ο Δούκας οργάνωσε την εβδομάδα την ναυτική στην εποχή του όσο πιο τέλεια μπορούσε και πιο εύρυθμα. Προηγουμένως γινόταν, μισογινόταν. Ο Κώστας ο Δούκας, αυτή την εποχή που θυμάμαι, το 76, που έχω και αυτό εδώ το κανάτι που τα έφτιαξε ο Κώστας ο Δούκας, τα παρήγγειλε σε αγκιοπλάστη του Μανταμάδου και τα ζωγράφισε η κόρη του, η Τριανταφυλίτσα, που ήταν ακόμα μαθήτρια. Έτσι, τα ζωγράφισε κάτω στο λιμεναρχείο. Μόλιβος 1976. Τότε λέω στον Κώστα το Δούκα, το 76, Κώστα, να παρουσιάσουμε κάτι το καινούριο φέτος. Μου λέει, ναι Νίκο, τι θέλεις. Λέω, μπορούμε να φέρουμε τον ΝΟΜ, τον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης και το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο, που ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη και ήταν ο Ντουντούλας, ο γυμναστής, αργότερα σχολικός σύμβουλος. Εγώ πάλι περίμενα ο Κώστας να πει, να δούμε, να κάνουμε. Λέει, βεβαίως, τηλεφώνα κάτω. Τηλεφωνώ κάτω, κλείνει Πούλμαν, κλείνει ταβέρνα ο Κώστας, κλείνει Πούλμαν ο Κώστας. Λέω, Κώστα, πού θα παίξουμε το πόλο. Για να δούμε, λέω, καμιά περιοχή εδώ από κάτω, ας πούμε, από τα Δελφίνια, πιο κάτω, ας πούμε, πού. Μου λέει, όχι, μέσα στο λιμάνι. Λέω, καλά, πώς τα τέρματα και τα λοιπά, πώς θα δούμε. Λέει, μη σε νοιάζει εσένα. Οπότε, την ίδια μέρα το πρωί, ας πούμε, πρωί-πρωί, βλέπω τον Κώστα τον Δούκα με το πράσινο το αυτοκίνητο, το εργολαβικό, και κουβαλούσε ένα στήλο της ΔΕΗ, ένα τεράστιο πράγμα. Πήγε λοιπόν, το έριξε μέσα στο λιμάνι. Είχε φτιάξει δίχτυα, είχε φτιάξει και κάναμε αγώνα πόλο που δεν ξανάγινε αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Μέσα στο λιμάνι. Στο λιμάνι μέσα. Ο στήλος τι ρόλο έπαιζε. Έπρεπε να δέσουμε τα σκηνιά αυτά όλα. Και τα πουλουάρ, γιατί έγιναν και αγώνες. Δέσαμε το στήλο πάνω στο μουράγιο και πάνω στο στήλο δέσαμε τα σκηνιά. Τα μοίρασε από ένα κανάτι σε όλο τον κόσμο και τον κέρασε ούζο, τον κέρασε κρασί, του κέρασε διάφορα εδέσματα, γλυκίσματα. Ήταν καταπληκτική. Και από εκεί και πέρα οργάνωνε καταπληκτικές ναυτικές εβδομάδες. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να δείξω, πάμε στο τρίτο. Τη δημόσια βιβλιοθήκη. Την οργάνωσε τέλεια τη δημόσια βιβλιοθήκη ο Κώστας ο Δούκας. Μύθινας, λέει. Της Μύθινας, βεβαίως, της Μύθινας. Και προσέξτε, το σημειώνω αυτό ιδιαιτέρως. Για πρώτη φορά μπαίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξομολυβιάτες. Για πρώτη φορά. Κατόρθωσε ο Κώστας ο Δούκας μέσα από τη βιβλιοθήκη να ενώσει κατά κάποιο τρόπο πέτρα με μόλυβο. Εγώ από τότε μπήκα στο Συμβούλιο, με είχε αντιπρόεδρό του και κάθισα μέχρι και την εποχή της Δημαρχίας του Δημήτρη του Βατή. Δηλαδή κάθισα περίπου μία εικοσαετία αντιπρόεδρος της βιβλιοθήκης Μολύβου. Στα χρόνια του Κώστα του Δούκα οργανώσαμε τόσο τέλεια τη βιβλιοθήκη που είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Την επισκέπτονταν, μπορείτε να τον ρωτήσετε αυτό, παιδιά δημοτικού, μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Ένα πράγμα, ας πούμε, που όταν τα σκέπτομαι τρελαίνομαι λίγο, μα ζήσαμε τέτοιες εποχές. Δεν ξέρω, ήταν διαφορετικές οι εποχές. Σμήνος πήγαιναν τα παιδιά τότε στην βιβλιοθήκη. Κάναμε μια καταπληκτική βιβλιοθήκη. Η οποία τώρα παλεύει τώρα να παραμείνει ανοιχτή. Να παραμείνει ανοιχτή. Επίσης, είχε ο Κώστας ο Δούκας πρώτος συλλάβει την ιδέα να ενώσει τα σωματεία, τα αθλητικά πάλι
στην αγάπη του, ας πούμε, όχι μόνο για το Μόλιβο, για την Πέτρα, για τους ανθρώπους, ας πούμε, γενικά της Λέσβου. Δεν ήθελε, δεν έκανε διακρίσεις ο Κώστας. Δηλαδή, πάνω από τελικά, δεν ήταν σοβινιστής ο Κώστας να πει ότι... Ακριβώς. Εγώ είμαι Μολυβιάτης και τέρμα. Ήθελε, ας πούμε, έβλεπε και τους Πετράνους. Κάθε μέρα στην Πέτρα ήταν. Κάθε μέρα στην Πέτρα. Λοιπόν, ήθελε να ενώσει τα δύο ποδοσφαιρικά σωματεία, τον Αχιλλέα Πέτρας με τον Αρίωνα. Και μέχρι ενός ορισμένου σημείου το είχε καταφέρει. Αλλά από εκεί και πέρα είχαμε τις αντιδράσεις. Που ο Κώστας ο Δούκας τις είπε προηγούμενα, δεν νομίζω ότι βιντεοσκοπήθηκαν, αλλά υπήρχαν σύμβουλοι του οι οποίοι αντέδρασαν και είπαν ότι «Α, μα πώς πάμε να ενωθούμε, λέει, με την Πέτρα, ας πούμε, τι κάνουμε, ας πούμε, εδώ πέρα κατεβαίνουμε εμείς για να δώσουμε μια κλωτσιά, να περάσουμε την ώρα μας». Ενώ ο Κώστας άλλα όνειρα είχε. Ήθελε να δει μια ομάδα δυναμική, μια ομάδα να είναι στη Δέλτα Εθνική, γιατί όχι στη Γάμα Εθνική κατηγορία της Βόρειας Λέσβου. Ήθελε να έχουμε προπαιδικές ομάδες, ήθελε να έχουμε junior, ήθελε να έχουμε pro-junior, ήθελε να έχουμε παιδικές ομάδες, αλλά αυτά δεν υλοποιήθηκαν δυστυχώς από την κακομυαλιά ορισμένων συμβούλων του. Συμβούλων τότε ίσως της αντιπολίτευσης. Αυτή η μετέπειτα. Ναι. Που λες, αυτή η μετέπειτα, πώς χαλάσαν το χωριό. Το τελευταίο που ήθελα να προσθέσω για να μην φάω τον χρόνο σας, ο Κώστας ο Δούκας συνέλαβε πάλι την ιδέα και ήθελε να την υλοποιήσει, να κάνουμε ραδιοφωνικό σταθμό στο Μόλιβο. Όταν, ας πούμε, στη Μυτιλίνη δεν υπήρχε κανένας σταθμός, όταν στην Αγιάσο δεν υπήρχε κανένας σταθμός, όταν στο Πέραμα δεν υπήρχε κανένας σταθμός, είχε συλλάβει ο Κώστας ο Δούκας την ιδέα να κάνουμε ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο Μόλιβο. Εγώ του έδωσα την υπόσχεση και όλοι οι συνάδελφοι των σχολείων της Πέτρας δωρεάν υπεσχέθησαν στον Δήμαρχο ότι θα έρχονταν μετά το σχολείο να έκαναν εκπομπές ο γυμναστής στα αθλητικά, ο φιλόλογος, λογοτεχνικές εκπομπές, ο μαθηματικός, διάφορα της ειδικότητάς του κτλ. Δεν προχώρησε πάλι η ιδέα, διότι αντέδρασαν πάλι οι συμβουλοί του και έτσι, γιατί τι είπαν ο Δήμαρχος, το θυμάται, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, διότι ο Νίκος ο Παπαδέλης είναι Αχιλλέας Πέτρας. Είναι πρόεδρος του Αχιλλέα. Είναι πρόεδρος του Αχιλλέα Πέτρας. Είχαμε την προσφορά. Ήταν γνωστή. Άρα, δωρεάν οι καθηγητές να λειτουργούν το σταθμό. Άρα δεν γίνεται να προχωρήσει. Και λέει ο Κώστας ότι καλά, μέσα στο συμβούλιο, εγώ τα άμαθα αργότερα. Λέει, καλά, τι σχέση έχει, λέει, τώρα το ποδόσφαιρο και ότι ο Νίκος ο Παπαδέλης είναι πρόεδρος του Αχιλλέα με τον Αρίωνα ή, εν πάση περιπτώσει, με τον ραδιοφωνικό σταθμό, τον οποίο θέλω να λέω, και τερμάτισε. Αυτά τα πέντε ήθελα. Έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Οπότε, υπάρχει και εκεί η ιστορία με την κινηματογραφική Λέσχη Λέσβου το 1979 και υπάρχει και ένα περιοδικό που έβγαλε για πρώτη φορά για τον τουρισμό. Ήταν το περιοδικό που έχετε. Εσείς φαντάζομαι στο αρχαϊκό σας υλικό θα το έχετε αυτό. Ευτυχώς που είχατε με ξυπνάδα. Όσα έγγραφα έκανα να κρατώ ένα. Ναι. Από το αρχείο του Δήμου να βγάζω αντίγραφα. Να μας δώσετε κάποιο από αυτά, να το σηκώσουμε και στο site του. Έχω σταθεί να πολλά. Το θέμα είναι ότι το πέρσι, όταν άρχισε η επισκευή του κτηρίου το 1995, μετέφεραν το αρχείο του Δήμου σε μια αναποθή. Μέχρι πέρσι που τρέχαν τα κεραμίδια, τα χαρτιά όλα, 85 τσουβάλια αλληλογραφία δημοτική, πρακτικά, συμβόλαια, όλο το αρχείο του Δήμου, από το Τουρκοκρατίες και μετά. Όταν το έμαθα εγώ, άρχισα να αντιδρώ από πέρυσι και να φωνάζω. Πήγαν, το πήραν πέρυσι. Πήραν το 15%. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τα πετάξαν στο σκουπιδότοπο. Ναι, τα πας δηλώρας πέρυσι. Και ευτυχώς που έχω εγώ ένα μεγάλο αρχείο, αυτά όλα που λέμε τώρα, έχω 16 ημερολόγια, μεγάλα ημερολόγια, κάθε μέρα τι έκανα στο Δήμο. Κάθε μέρα τι έχω κάνει στο Δήμο. Μια ιστορία. 16 χρόνια, μια ιστορία στο Δήμο είναι γραμμένη σε ημερολόγια. Κάποια στιγμή θα πρέπει λοιπόν να τη δημοσιεύσετε, ειδού ο συγγραφέας, ειδού ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτά. Θα ήταν πολύ ωραία μέσα από αυτή τη συνάντηση να βγει ένα ωραίο πάντρεμα. Παρέδωσα μια πινακοθήκη με 160 έργα περίπου και ανακαλύπτω πέρσι ότι χαθήκαν 32 πίνακες μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων. 32 λείπουνε. Ο Δημήτρης ξέρει. Ξέρω, Δημήτρης.
με slides, αυτά που έκανα με Δημήτρη, εγώ όλα τα έργα τα είχα κάνει σε slides, 160 έργα σε slides. Mm-hmm. Χαθήκαν όλα αυτά. 1309 βιβλία, δωρεές σε εταιρείες μακεδονικών σπουδών, του Βαλέτα, και δωρεές στο κέντρο νεότητος, πεταχτήκαν, δεν υπάρχει ούτε ένα. 1309 βιβλία. Παρέδωσε και τους τίτλους των βιβλίων, το συγγραφέα και το περιεχόμενο. Πού χαθήκαν, δεν βρέθηκε ποτέ τρόπος να μάθουμε τα κατήγγυλα, που χαθήκαν στην εφημερία τα κατήγγυλα. Με τα έργα, τα ζωγραφίκτα. Τα κατάλαβες γιατί η δημόσια βιβλιοθήκη του Μολύβου στα χρόνια του Κωνσταντίνου μιλούσα. Κατάλαβα. Χίλια τόσα βιβλία έχουν χαθεί. Φαντάζεσαι πόσα βιβλία και πόσους τόμους είχαμε τότε στη δημόσια βιβλιοθήκη. Αυτά τα βιβλία ήταν δικά μου. Η βιβλιοθήκη έκλεισε το 1995. Πήγε η Νιτσούλα κανένα δύο χρόνια η δασκάλα. Μετρά, και λειτουργήσε το 2008 με τη Γιώτα, η οποία είναι αξιόλογη. Δεν υπήρχε κίδαρια στη βιβλιοθήκη. Τα έμαθα εκ των υστέρων. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης ήταν ανοιχτές και μπαίναν και βγαίναν μέσα. Είναι αναγκάθι για μένα αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν έχω καταφέρει να το χωνέψω. Πώς χάθηκαν έργα ζωγραφικής και πώς χάθηκαν βιβλία. Αυτό ήταν για όλα τα αεροπορικά, για όλα τα αεροπλάνα του κόσμου, στο εξωτερικό. Πώς μπήκε αυτό μέσα εκεί. Είναι λίγο παράξενη φωτογραφία. Λάθος. Είναι ανάποδη φωτογραφία. Ανάποδη φωτογραφία. Πήραν και το κάναν άμμο. Ναι. Πήραν από εδώ την Αμμουδιά και την Βολανική. Ναι. Είναι ανάποδη φωτογραφία. Αλλά πώς μπήκε η φωτογραφία σε ένα έντυπο της Ολυμπιακής, σε όλα τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής του εξωτερικού. Και αυτό του εσωτερικού. Είναι εύκολο να μπει αυτό. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο και μπράβο. Όταν ήθελαν να μιλήσουν για ανάπτυξη περιοχής στα περιοδικά, μιλούσαν ανάπτυξη και επαρχίες και έβαζαν το μόλι, επιστημονικά περιοδικά. Για ανάπτυξη περιοχών μιλούσαν και έβαζαν το μόλι, χωρίς να βάζουν από κάτω το όνομα. Βάζαν όμως το χωριό. Αυτό είναι ένα μέρος που βρήκα. Η οποία θα ήθελα να μου διαβάσει μια επιστολή την οποία συνέταξε η ίδια και συγκέντρωσε υπογραφές ανθρώπων οι οποίοι διάλεξαν το Μόλυβο για κατοικία τους συνειδητά, εγκαταλείποντας πατρίδες τους και διαλέγοντας το Μόλυβο σαν τόπο μόνιμης κατοικίας. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, αυτό το γράμμα μου το είχε δώσει πέρσι ο Κώστας ο Δούκας και θεωρώ έτσι η λαμπρή ευκαιρία να διαβαστεί από την ίδια τη συντάκτριά του. Γκούντρουν. Λοιπόν, γράφει ανοιχτό γράμμα προς τον κύριο Δούκα, δήμαρχο του Μολύβου. Αγαπητέ κύριε δήμαρχε, ως ξένοι συγκάτοικοι του Μολύβου μπορούσαμε επί πολλά χρόνια να παρακολουθούσαμε τα θετικά αποτελεσματικά και της δημαρχικής σας δραστηριότητας. Οι ακόλουθες πράξεις, κατά τη γνώμη μας, είναι αξιοθαύμαστες. Υπήρχε, παρά την μεγάλη έλλειψη, κανένα πρόβλημα στο χωριό μας. Προφανώς εννοεί ότι δεν υπήρξε πρόβλημα νερού στο χωριό, παρά το πρόβλημα πόρων, υδάτινων πόρων, της έλλειψης νερού. Δεύτερον, καταργήθηκε το ράντισμα από αεροπλάνο, το οποίο ήταν βλαβερό για το περιβάλλον και την υγεία. Αυτό που αναφερθήκαμε στην αρχή. Αυστηρός περιορισμός στο χτίσιμο καινούριων κτηρίων, με αποτέλεσμα να μην καταστραφεί η ηθική εικόνα του χωριού και της μαγικής περιφέρειάς του, η οπτική εικόνα του χωριού. Έγιναν βασικά και ευελπή βήματα για την καταπολέμηση του προβλήματος των σκουπιδιών. Για ειδικά ευχάριστα μας φάνηκε η ανεξαρτησία σας από πολιτικά κόμματα και αυτό και από ενδιαφέροντα κομμάτων. Σαν άνθρωπος του λαού είστε πρόθυμος να ακούσετε και να βρείτε λύση σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει
και να δώσετε απάντηση στον κάθε συμπολίτη σας. Γι' αυτό σας ευχόμαστε στο ενδιαφέρον του χωριού μια νέα νίκη για τις ερχόμενες εκλογές. Ήτανε ευχετήριο γράμμα υποστήριξης το 1990 προς τον κύριο Δούκα. Ήταν η χρονιά που έχασε και τις εκλογές. Ναι. Τα μικρά παιδιά τους δε, τα πήραν αυτά και τα κολλήσαν σε όλες τις κολόνες στο χωριό. Ναι. Και όταν μιλούσα, έχω φωτογραφίες. Όταν μιλούσα, ήταν όλες από κάτω, όλες τα μωράκια εσείς. Από κάτω και χειροκροτούσα. Τώρα εδώ έχει πάρα πολλά ονόματα ξένων. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Μόνιμη κατοικία. Καμιά εικοσαριά υπογραφές από κατοίκους του Μολύβου, οι οποίοι προέρχονται από ξένες χώρες. Πώς ήταν οι σχέσεις σας με τους ξένους? Και... οι δικές μου. Ναι, οι δικές σας. Και οι σχέσεις των ξένων μαζί σας. Αυτό το λέει, το γράμμα το λέει. Εγώ, καλά. Νάντζελε, ξέρεις. Ναι, καθόμουν μια μέρα με έσβηνα κοθή. Εγώ κυκλοφορούσα παρακάτω. Ναι. Μονίμως. Το κατάλαβα. Κυκλοφορούσα. Οπότε έρχεται ο άντρας της Νάντζελες. Είναι ζωγράφος. Σκητσογράφος. Ο Βίκτορ, ναι. Ο Βίκτορ. Μου λέει, για πέντε λεφτά, για πέντε λεφτά. Μου το έχει πει κάθε φορά και λέγω, δεν έχω καιρό, τρέχω. Για πέντε λεφτά. Θα σε κάνω το σκίτσο. Λέω, Βίκτορ, δουλειά έχω, τρέχω, πρέπει να φύγω. Κάτσε. Με έβαλε λοιπόν εκεί απέναντι, σε πέντε λεπτά μέσα, έκανε το σκίτσο, το πήρε στην Αμερική και τον άλλο χρόνο μου το έφερε πλαστικό. Μόλις ξένοι, είχα σχέσεις. Ναι. Όλοι. Και τώρα σκεπτόμουν να πω, έχουμε παιδιά, Παναγιώτη, mm-hmm. που ήρθαν εδώ, ερωτευτήκαν, ξέρεις, ναι. ερωτευτήκαν εδώ, φοιτητές, παντρευτήκαν, κάναν παιδιά, τα παιδιά τους τώρα είναι μεγάλα και έρχονται κάθε 40-40 χρόνια κάθε χρόνο εδώ. Κανείς με συγχωρείτε. Δεν θα έτσι έπιανε αυτή να ξανάξει και να πει: τι βλέπετε ρε 40 χρόνια στο Μόλι, μην κερχόσαστε. Και δεν πάτε στην Μύκονο, στην Ίδρα, στην... τι έχει το χωριό αυτό και σας τραβάει 50 χρόνια. Γεράσατε στο Μόλι. Γερμανοί. Ή τούτε εδώ όλοι να σας φωνάξει μια μέρα και να κάνει μια δεξίωση, να κάνει μια εκδήλωση. Ο Δήμος. Πόσα χρόνια είναι εδώ. Έργο προσφέραν στο Μόλι. Εγώ Τσελβονή φώναξα τώρα. Σελβονί και τους είπα ότι έχετε υποχρέωση μια που δουλεύετε εδώ, σαν οικοδόμη και τέτοια, να προσφέρετε κάτι στο χωριό. Τι να κάνουμε, το δεχτήκαν. Τι να κάνουμε αυτό, τα σαλκίνια, τα παρταλάκια γύρω-γύρω, να κάνουμε ορισμένα πράγματα, χωρίς λεφτά. Mm. Τόλμησα να το πω, τίποτα. Μα ακόμα και Τσαλβανί, κάντε τους μια εκδήλωση. Αν δεν ήταν αυτοί, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν υπήρχαν τεχνίτες. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν χτιστάδες. Έχετε δίκιο. Δεν θα μαζευόταν οι ελιές. Δεν θα καλλιεργούσαμε τα χωράφια. Αφού λοιπόν ζουν πια εδώ, τα παιδιά τους πάνε στο δημοτικό. Πάνε στην Πέτρα, στο γυμνάσιο. Πάνε στα αγγλικά. Στο Λύκειο. Ε? Στο Λύκειο. Στο Λύκειο. Ναι, ναι, πολλά χρόνια. Δεν έπρεπε. Είναι και πολύ καλοί μαθητές. Αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο να το μαζέψεις και να περνάει μια μέρα μια εκδήλωση. Αν το διώξεις δεν μπορείς, ούτε σε συμφέρει να το διώξεις. Όπως πήγαμε στη Γερμανία εμείς και δουλεύαμε τότε, αυτοί οι Αλβανοί τώρα δουλεύουν στην Ελλάδα. Δεν έχει Έλληνες να δουλέψουν. Καλός ή κακός. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Η ανοιχτή κοινωνία και ακριβώς, η πολιτισμένη ακριβώς, κοινωνία. Δεν τις πλησιάζουμε. Οι ξένοι είναι μακριά. Ένα άλλο. Λέγω στο Δήμαρχο προχθές. Το 1988 έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Αδερφοποίησα τα ψαρά, το Καστελόριζο με το Μόλιβο. Το 1998. 88. 88, ναι. Υπουργός Υγεία ο Βάλβης, κανάλια όλα από την Αθήνα, όλες οι εφημερίδες από την Αθήνα στο κάστρο απάνω, ήρθε ο Δήμαρχος Καστελόριζο, ο Δήμαρχος Ψαρών, χάλασε ο κόσμος. Λέγω στο Βαγκετζή, δεν κάνετε τίποτα. Τώρα είναι και επίκαιρο το Καστελόριζο με τις ζώνες αυτές που συνέχεια λέμε Τούρκια, Καστελόριζο και Καστελόριζο. Είναι ευκαιρία να κάνετε μια εκδήλωση. Να ξαναφέρετε πάλι στο προσκήνιο, να αδελφοποιήσει αυτή, όχι με διαφορές με την Τουρκία. Απλώς ότι αυτό έγινε γιατί μετά από το Μόλιβο ο Γούτος στράφησε τα ψαρά για την ανάπτυξη των ψαρών και πήγα κι εγώ και μίλησα εκεί στα ψαρά. Γιατί αντιδρούσαν εκεί. Mm-hmm. Τι κάναμε στο Μόλιβο και στο Καστελόριζο άρχισε να επιχειρεί να βελτιώσει την κατάσταση στο Καστελόριζο. Προς τιμήν του Γούτου έγινε αυτή η αδελφοποίηση. Κάντε το τώρα. Να γίνει μια εκδήλωση ειρηνική, φιλική στο Μόλιβο. Ένα άλλο τη. Ναι. Έχω επισκεφτεί το Καστελόριζο, μάλιστα. Τότε που δεν το ήξερε κανένα, είναι μαγικό νησί. Που είχε το εστιατόριο κάτω, έκανε μεταμόσχευση.
Ναι. Και το νεφρό το έδωσε η μάνα. Εδώ έχουν μια ομάδα, υποτίθεται, δωρεάς οργάνων. Mm. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας και η Ακαδημία τιμήσαν προχθές έναν πατέρα που έδωσε το νεφρό στο γιο. Mm. Η Ακαδημία. Εγώ λοιπόν εδώ έχουμε μια γυναίκα που όταν πήγε στο νοσοκομείο είπε στον γιατρό «Απ' τα δυο νεφρά πάρ' το πιο καλό». Και το έδεσε. Η ομάδα αυτή που έχετε δωρεάς οργάνων, μπορείτε να κάνετε μια εκδήλωση. Πώς θα προβάλλετε το πράγμα αυτό, ότι μια μάνα έδωσε στο γιο το νεφρό. Να προβληθεί το πράγμα αυτό σε επίπεδο Λέσβου. Αφού η Ακαδημία το πρόβαλε. Πότε έγινε αυτό? Πέρυσι. Πέρυσι έγινε αυτό. Πέρυσι. Δεν το πήραμε πριν. Τίποτα ρε παιδί μου. Τίποτα. Έχω βγάλει. Όταν στην κατοχή πήγαν να πήγαν στην Τουρκία δυο μολυβιάτες να περάσουν έναν Εγγλέζο, έναν προδότη, έναν κάλπη κερατά, οι Τούρκοι γυρίσαν πίσω. Πιάνουν τον Εγγλέζο, μαρτυρεί ο Εγγλέζος, φεύγουν στο βουνό αυτοί και πάνε δικοί μας χωροφύλακες, με κόλπο, παλιογροφύλακας και χωρίς να ξέρουν αυτοί ότι πίσω είναι οι χωροφύλακες, βγαίνουν στον αγροφύλακα και σπιάνει. Παραδίδουν στους Γερμανοί και τους αφεκίζουν οι Γερμανοί. Mm. Πριν τις εκλογές δημοτικές έγινε στη Μυτιλήνη μια μεγάλη εκδήλωση για τα 52 άτομα που έχουν σκοτωθεί στο νησί τότε. Και εγώ εδώ έχουμε δύο παιδιά. Εγώ τους έβγαλα οδός στο κάστρο εκεί στο νεκροταφείο πριν πάμε, στον έναν, για μη. Και πιο πάνω ένα δρομάκι, τον έβγαλα Βασίλη Κονιάρη, που το θυκιστήκαν τότε. Για κάποιους λόγους τότε δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν την αντίσταση στον εφήβιο πόλεμο με την κατοχή και νομίζαμε ότι είναι κομμουνιστικό. Δεν μπήκαν οι πινακίδες. Βάλτε τις πινακίδες αυτές. Στο ρεφινερί κάτω ο Τρίφωνος Τέλειος έχει δώσει την αίθουσα στο λιμάνι και είναι αίθουσα για εκδηλώσεις. Ναι. Εγώ το 1977 έβγαλα το δρόμο αυτό το μικρό από το τουριστικό γραφείο στο εργοστάσιο στο Όλη Πρες, να έβγαλα το πατέρα του στο όνομα γιατί έβλεπα την αγάπη του Στέλιου και του Λευτέρ προς το Μόλιβο. Ξένοι ήταν κι αυτοί, αλλά αγαπούσαν το χωριό. Και το έκανα επίτηδες για να τις δέσω πιο πολύ με το. Και το καλά κάνατε. Βάλτε λίγο την πινακίδα αυτή που δεν μπήκε τότε, βάλτε την τώρα. Τίποτα. Ακινησία, αφασία. Εγώ θα ήθελα, κύριε Δούκα, συγγνώμη, να σας ρωτήσω. Ναι. Τι προοπτική βλέπετε τώρα για το Μόλιβο? Εγώ όταν μ' είπαν για την ομάδα αυτή που έκαναν τα παιδιά, τους είπα και τότε. Καταρχήν γνώρισα γυναίκες μέσα στη μέρη. Ναι. Τους είπε ξεκινήστε μόνοι σας και μην ανακατέψετε Δήμο και Μολυβιάτες. Mm. Όταν έγινε τώρα ο φορέας, αυτός που έγινε, και δεν μπήκε μέσα ο Βουγκατζής γιατί λέγει ο Μόλβολης, άκου πράγματα, ζητήσαν να βάλουν το Δήμο μέσα και δεν μπήκε. Mm-hmm. Τους είπε ότι καλά που δεν μπήκε, θα σας στείναζε στον αέρα. Συνεργάστηκες μαζί του, δούλεψες μαζί του στο γυμνάσιο του Γήκα. Όχι, ευτυχώς. Θα σας τεινάξει στον αέρα. Δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει ένας. Ένας Ντάγκμαρ. Ψηφίζετε κι εσείς, μήπως βγάλετε κανένα σίγουρο Γερμανό. Έτσι έλεγα, βουλευτή να ήταν αυτή. Ψηφίζετε κι εσείς, μήπως βγάλουμε κανένα Γερμανό σίγουρο. Γερμανία. Και αλλάξει λίγο το πράγμα. Πέσαν σε αφασία όλοι τώρα, δεν ενδιαφέρεται κανείς για τίποτα. Ο κοινωνικός ιστός του Μολύβου πώς τον βλέπετε? Διαλύσαν όλα τα λεφτά. Τα λεφτά είναι τώρα. Τα λεφτά είναι τώρα. Είναι όπως Πέτρα, Ειρήνη, που εγώ ερχόμουν στην Πέτρα και σαν δήμαρχος και έβλεπα εκεί τον Μπαμπά, τον Λευτεριάδη, τον Ζήνονα, τον Γέτη, Τσιγαμπρούς. Το Λεσκαρίδη, όλο. Και έκανα παρέα με αυτονούς και σαν δήμαρχος και μάθαινα πέντε πράγματα. Ενώ επί Τριανή. Αυτοί ήταν κόσμος, επιστήμονες, άνθρωποι των γραμμάτων, ζωγράφο ο Λευτεριάδης. Οι Πετριανοί οι ντόπιοι τους έκανε απομονώσει. Ήταν μια ξένη κοινωνία αυτή, ήταν μια ξένη κοινωνία του κόσμου της Πέτρας. Δεν μπορούσαν να κάτσουν στο καφενείο μαζί και να πιουν ούζο. Δεν σδεχόταν, δεν παντρευόταν οι δυο. Το ίδιο υπάρχει και τώρα. Προσφορά, ο Γιώργος όχι ο Γιώργος, ο γιατρός, ο ογκολόγος. Δεν ήμουν πια δήμαρχος και με έλεγε να έρθω εδώ, είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη. Να φέρω υλικό και να κάνουμε διαλέξεις για τον καρκίνο και όλα αυτά. Δεν τον κάλεσε κανείς ποτέ. Ο άλλος ο Καμπρός που ήταν μηχανικός με έλεγε
μελέτες. Ο Καλαντίδης. Ο Βλαχόπουλος ήταν στο τέλος, είχε στεζότομη, όπως λέμε αυτή, αρχαιολογική χώρη. Πλακόστρωτα και στο Πεχοδέ. Δεν πλησίασε κανείς ποτέ να πάει να τις βρει στην Αθήνα και να πει τι κάνετε εδώ. Πίεσε στις Πετριανοί ήταν αυτοί. Και με λένε, ζητούσαν σε μένα, γιατί δεν έρχονται μπέτρα οι Πετριανοί να ζητήσουν βοήθεια. Λοιπόν, έχεις αφήσει πολύ έργο πίσω και έχεις αφήσει και μιμητές. Μονάχα που η κοινωνία πλέον αυτή εδώ και 6-7 χρόνια δεν μπορεί να αφομοιώσει. Μα γι' αυτό βγήκαν οι το 1991 αυτές τις υποσχέσεις δώσαν στον κόσμο. Ότι θα αλλάξουμε το Μόλιβο. Ποια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση ήταν αυτή. Δεν υπήρχε προγραμματισμός, δεν υπήρχε όνειρο, δεν υπήρχε πρόβλημα να πει ποιον Μόλιβο θέλουμε. Εσείς πω, όταν περπατάτε σήμερα στο Μόλιβο, πώς νιώθετε? Εγώ ένα λάθος έκανα. Θα σας ρώταγα για τα λάθη σας. Ένα λάθος έκανα. Παρόλο που πέσει μεγάλη ταπείνωση στο 1991, σαν σύμβουλος δημοτικός, βγήκα στο συμβούλιο και όταν ανέβαινα πάνω, η προσπάθειά τους ήταν πώς θα μπορέσουν να μεταπεινώσουν να φύγω από το Δήμο. Τους άφησατε τόσα λεφτά στο Δήμο, όχι χρέη, λεφτά, εκατομμύρια τους άφησα, θα διαβάσεις το ένα και θα δεις πόσα εκατομμύρια τους άφησα, με αυτά δουλεύαν τα πρώτα χρόνια, αναγκάστηκα να φύγω. Κατά διαστήματα πήγαινα, τελικά σταμάτησα να πηγαίνω και απομονώθηκα στο κτήμα. Που το κτήμα αυτό για μένα, Παναγιώτη, εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με κτήματα και με ελιές, ούτε τα χωράφια ρημαζόταν, ήταν λαϊκή δημοκρατία, έμπαινε και ένας και έβγαινε άλλος και δεν πήγαινα ποτέ. Τα είχαν φάει τα βούρλα και τα... Και αναγκάστηκα να πάω εκεί μέσα, γιατί μπήκα σε ένα κτήμα και το θεωρούσα, παιδιά, εξομολογούμε τώρα, θεωρούσα ότι είμαι από το 91 τόσα χρόνια εκεί μέσα, σαν να είμαι σε μια φυλακή που δεν υπήρχαν σύρματα και ντουβάρια, δεν ανέβαινα στο χωριό, δεν κυκλοφορούσα, δεν είχα επαφή με κανέναν, δεν έπαιρνα τηλέφωνο κανέναν, μονάχα στον κάγκελα έβγαινα και έβλεπα κανένα μου περνούσε, κανένα ξένο ή κανένα μολυβιάτ και πάλι μέσα. Είχα 4 σκυλιά, είχα 13 γάτες, είχα πάπιες, είχα διάμες, είχα χήνες, είχα κατσίκες. Έχω 200 φωτογραφίες, τα κατσίκια τα μικρά να με αγκαλιάζουν, οι σκύλοι να με... Για μια πλευρά λέγω ότι τα καλύτερα χρόνια τα πέρασα με τα ζώα. Τα χρόνια αυτά που πέρασα με τα ζώα. Αλλά κατά βάθος όμως κατηγορώ τον εαυτό μου ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψω το χωριό. Έστω και με αυτά όλα, έπρεπε να μείνω. Αλλά με τι θράσους προσπαθούσα δεν να σας ταπεινώσω. Ακόμα δεν ξέρω. Τώρα. Δεν θράσους. Με έφεραν οι Αμερικάνες οι γυναίκες, οι φεμινίστριες, η Έλεν. Με έφεραν την Αμερική μια γυναίκα, ανταρτίνα, στον πόλεμο, όχι στον εμφύλιο πόλεμο, να κατηγορηθεί για κομμουνίστρια. Ήταν στον πόλεμο εναντίον των Γερμανών. Ναι. Γυναίκα όμως, με το δίκοκο, με το όπλο. Και οι Αμερικάνες φέραν εδώ και από κάτω έγραφε στα αγγλικά η γυναίκα στην αντίσταση. Ναι. Ήθελαν να παρουσιάσουν τη γυναίκα και σαν στρατιώτη με το όπλο. Αυτό ήταν ο λόγος. Εγώ λοιπόν, όταν τη φέραν, με την Έλληνα είχα πολλές σχέσεις, την έκανα μια κορνίζα και την έβαλα στο τουριστικό γραφείο. Ωραία κοπέλα, ωραίο, όλο το ωραίο το πει η φωτογραφία. Έρχεται το 1991 η Ντόρα η Μπακογιάννη, υπουργός πολιτισμού, και φοβηθήκαν μη τυχόν. Η Μπακογιάννη η Ντόρα τη θεωρεί κομμουνιστική και την πετάξαν φωτογραφία. Από εκεί. Άκου. Γύρευα λοιπόν εγώ. Εγώ την πλήρωσα τη φωτογραφία και έκανα κορνίζα. Πού είναι ρε η φωτογραφία, πού είναι η φωτογραφία, δεν ήξερε κανείς. Το 1998, μετά από 8 χρόνια, έρχεται ο Δήμαρχος. Σγκούλα, να μου φέρει τη φωτογραφία. Την είχα πεταμένη μέσα στο υπόγειο. Εγώ έκανα χαρά που την είδα. Λέω επιτέλους. Δεν έχω σπίτι. Αφού λοιπόν ήπια καφέ, μου λέει το εξής.
βρήκανε ένα τοπογραφικό σχεδιάγραμμα στο Δήμο, πάνε ψηματικές πηγές. Τι είναι αυτό, μετά από 8 χρόνια. Λέγω, ρε Δημητράκη, δεν ξέρω στο υποκύβο πάνω, έχουμε 25 στρέμματα οικόπεδο και εγώ σας άφησα μελέτες απάνω να χτίσουμε ιατροθεραπευτήριο, γιατί πήγα στην Ιταλία, ναι. Γιατί πήγα στην Ιταλία, με πήγαν στην Ιταλία. Μ' είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μελέτη για ξενοδοχείο 97 κλινών, α κατηγορίας. Με το σύνδεσμο πάγω στην Ιταλία, να πάω να δω τι πράγματα είναι αυτά. Ξέρεις τι έλεγα μετά όταν πήγα. Δεν έχω πάει στην Ευρώπη, ας μην πήγαινα. Ας μην πήγαινα να δω. Παιδιά, χωριά. Χωριά, κομοπόλοι σαν εμάς. Τα σπίτια, τα δωμάτια, αριστουργήματα. Η αστυνομία, καθαριότητα. Η αστυνομία, τάξη, τα αυτοκίνητα. Ένας γέρος και μια κοπελίτσα μαζί, ο χωροφύλακας. Γερνούσα, είχατε και προσπέκτους μαζί και γύριζα μέσα στα ξενοδοχεία, στα μαγαζιά και μοίραζα δικά μας στα αγγλικά. Ναι. Δικά μας προσπέκτους. Όταν είδα λοιπόν εκεί, είπα γιατί να εγώ να κάνω ξενοδοχείο και να χρεώσω το Δήμο με ένα δισεκατομμύριο, να δώσω το νερό στο ξενοδοχείο, να το μεταφέρομαι και φέρνω Γερμανό καθηγητή. Αν μεταφέρομαι το νερό από το πηγές στο τζαλί ή πιο πέρα, αλλοιώνεται. Όχι, δεν αλλοιώνεται. Αφήνω λοιπόν 60 εκατομμύρια για να αρχίσουμε να κάνουμε απάνω το έργο και να ανεβάζουμε με αντλία το νερό. Παίρνουν τα 60 εκατομμύρια, κάνουν την επισκευή το κάτω χωρίς άδεια οικοδομική παράνομα, τρώνε τα εκατομμύρια και τώρα κλείνει οι πηγές. Ναι. Κλείσαν οι πηγές. Και τις πιάσαν να είναι μολυσμένα όλα. Όλες οι λεκάνες και όλα μολυσμένα και δεν έχουν και βιολογικό. Ο Δημητράκης λοιπόν τότε, μετά από 8 χρόνια, δεν ήξερε ότι έχει ο Δήμος 25 στρέμματα. Βγαίνει ο Βογιατζής. Απέναντι στο συμμετηρισμό έχουμε το Αρσίλιο. Είναι 32 στρέμματα. Με παίρνει τηλέφωνο στην Αθήνα ύστερα από 15 χρόνια. Και μου λέει, το Αρσίλιο λέει στο συμμετηρισμό απέναντι είναι δημοτικό. Λέω, ρε Λευτέρη, η γυναίκα είναι συμβουλογράφος. Ναι. Εμένα ρωτάς ύστερα από 15 χρόνια αν το Αρσίλιο είναι δημοτικό. Είναι δημοτικό, πάρε τη γυναίκα τηλέφωνο και ρώτησε. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο τη γυναίκα, με παίρνει τηλέφωνο, λέει δημοτικό είναι. Το Δεκέμβριο τώρα, με παίρνει η γραμματέα στο Καραντώνη τηλέφωνο, μετά από 21 χρόνια, και με ρωτάει. Απέναντι στο Βεζινάδικο το οικόπεδο που έχουμε, που βάλαν σύρματα τώρα παράνομα, καταπατούν, είναι δημοτικό. Με πήρε η δέσποινα, η Μακρυδάκη, η Αντώνη Κόρ, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, το οποίο Δήμαρχος και ο γραμματέας του Δήμου, επειδή πετάξαν το αρχείο στα σκουπίδια, το δημοτικό αρχείο, λέω να πει στον Δήμαρχο να πάει στο σκουπιδότοπο που είναι πεταμένο το αρχείο, να βρει το φάκελο της περιουσίας του Δήμου και να ασχοληθεί. Εμένα παίρνει τηλέφωνο να με ρωτούν για την περιουσία του Δήμου. Τόσα χρόνια που περάζει, το καταλαβαίνετε. Δεν με φωνάξαν ποτέ, εκτός από εσάς τώρα, δεν με έχουν φωνάξει ποτέ στο Δήμο να με ρωτήσουν για ένα πράγμα. Που εγώ ξέρω και την πέτρα. Και το βιολογικό εγώ τον έκανα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο και ζητούσε να κάνει τη μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών. Εγώ τους παρέδωσα τις μελέτες. Και στον κάμπο που έγιναν οι μόλυνσεις των Υπουργείων Υδάτων που έγινε η αποχέτευση, έφερα εδώ γεωλόγοι, είδαν το έδαφος από κάτω, ότι τα λιπάσματα, ότι οι βόθρο που είχαν τα νοικιαζόμενα δωμάτια, τις υποχρέωσαν, εκείνη οι αντιδράσεις. Ποιος δήμαρχος τον υποχρέωνε τα σπίτια που κάνανε εκεί και νοικιάζαν να κάνει στεγανό βότρο με τσιμέντο και να μεταφέρει τα απόβλητά τους με βιτίο για να μην μολύνεται το υπέδαφος που πίνουμε νερό. Ποιος θα λάβανε υπόψη όταν ήρθε και μου είπε για το αεροπλάνο που ραντίζ. Αλλά εγώ το έβλεπα και δεν ήξερα. Ναι, δεν ήξερες. Διαμαρτυρόμουν στην ομαρχία. Ναι. Αλλά εκεί με μπαλώναν οι διάφοροι γεωπόνοι. Όταν μου είπε, εντάξει, και πήραμε τηλέφωνο και μου είπαν το δηλητήριο και πήρε τηλέφωνο τη Γερμανία, έστειλε το γράμμα και πήρα πια το προσπέκτο αυτό ότι είναι δηλητήριο. Τότε πήγα μάλλον στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και καταργήθηκε το αεροπλάνο. Όχι, εντάξει, μέχρι εδώ. Συγγνώμη. Μετά έγραψε ένα. Το βάλανε και σαν βιβλίο του γυμνασίου μέσα. Αυτό. Είστε πικραμένο δηλαδή. Πικραμένο, βέβαια πικραμένο. Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή είστε πικραμένο. Μια μέρα στον Αντώνη είπα εδώ πριν 6-7 χρόνια, μεσημέρι ήταν σπισίνα, του είπα εγώ θα ξεχωριστώ όταν πεθάνω. Και ο λόγος είναι αυτός.
γιατί δούλεψα για τον τόπο αυτό. Όχι σαν δήμαρχος. Και σαν εργολάβος και πάντα δίπλα στον Γούτο. Πήρα αρχές από εκεί. Παίρνει την Γούτο όταν βγήκα δήμαρχος. Και μου λέει, όπως λέει πολλά. Έφυγε η Χούντα. Να κάνουμε τρεις δημότες. Ποιον, τον Ηλιού, την Ελένη Βλάχου που έφυγε όταν ήρθε η Χούντα, έκλεισε την εφημερίδα και έφυγε στο Λονδίνο, και το Μίνι. Τον αξιωματικό, το Μίνι. Τον αξιωματικό που... Που βασανίστηκε από τη Χούντα. Βασανίστηκε φοβερά από τη Χούντα. Δεν το ξέρω αυτό το όνομα, τους δύο πρώτους. Βέβαια, το Μίνι. Ήταν αξιωματικό και τον βασανίσαν, τον έφεσαν παράλυτο. Ακόμα και προσφωνήσεις, έβαλε την γραμματεία της και της έγραψε και μ'τσέστειλε εδώ. Κάνω εδώ μια αναγράμμα στο δήμαρχο του Παπαθεοδόρου τότε, το 1975, στο δήμαρχο Αθηνών, και γίνεται μια γιορτή τεράστια. Να η Βλάχου, να ο Μίνης, να μαζευτήκαν όλοι αυτοί. Όλες οι εφημερίδες, μπαμ. Και ήταν ιδέα του Γούτου. Αλλά εγώ τις ιδέες του Γούτου τσέπηγαινα, τσέκανα τσαφομείωνα, τσέκανα δικές μου. Ήξερα ότι αγαπούσε το χωριό. Η Χριστίνα, η ζωγράφος, ξέρετε, που έκαναν μια ανέκθεση, κάνει τώρα, γράφει μια ιστορία και αυτή για το Γούτο. Και προσπαθούσε να. Να κάνει το διδακτορικό της γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Να βρει ποια ήταν τα συμφέροντα του Γούτου. Λέγω να σε πω ποια ήταν τα συμφέροντα του Γούτου. Αν ήθελε ο Γούτος, θα είχε αγοράσει το Μόλυβο με 100.000 δραχμές. Τα σπίτια που λέω ήταν 3.000. Ναι, ναι. Τότε. Με 15.000 αγόραζε ένα σπίτι πελώριο. Μεγάλο. Ο Γούτος το ήξερε αυτό. Εργολάβος εγώ. Μέσα στην αγορά, με φωνάζει ο Αντώνης ο Σερέτης, μια βιτρίνα, ένα παποτσίδικο, μια βιτρίνα με, όπως κατεβαίνουμε, απέναντι στο Σωτήρ, Σωτήρ δεν το λέμε, απέναντι εκεί. Έρχεται ο Γούτος, βλέπει τη βιτρίνα. Με φωνάζει λοιπόν στο, κάτω στο καφενείο, μου λέει, πάμε να βρούμε τον κύριο Σερέτη. Με παίρνει λοιπόν, πάμε στο Σερέτη τον Αντώνη. Αυτός έβαζε φόλες στα παπούτσια, έκανε παπούτσια για τζομπάιδες τότε. Έβαζε φόλες στα παπούτσια. Ναι, τρυπούσαν τα παπούτσια και έβαζε ένα μπάλωμα πάνω. Α, αυτό είναι. Έτσι δούλευε. Φόλες το λέω. Έτσι δούλευε. Πήγε το μυαλό μου στις φόλες. Αυτός λοιπόν, δεν τα αρέσανε οι βιτρίνες και το ρολό. Εμένα με είχε από πίσω σύμβουλο πάντα. Πάμε στον Αντώνη, μου λέει, κύριε Σερέτη, εγώ θα δώσω τα λεφτά στον Κώστα, θα τα πετάξεις όλα αυτά, θα κάνεις καινούργιες πόρτες όπως ήταν οι παλιές και θα έρθει μια μέρα να πουλάς πέδιλα και λαγάρες με κουμπολόγια και θα αναγοράζεις διαμερίσματα στην Αθήνα. Δεν υπήρχαν τουριστικά μαγαζιά, υπήρχε μονάχα τσρούλα, το πέτρινο σκαλοπάτι επάνω. Ναι, ναι. Δεν υπήρχαν άλλα. Αυτός είπε τότε στον Αντώνη, βγάλε τις πόρτες. Βάλε αυτές που έβγαλες, θα σπληρώσω εγώ εκείνος, γιατί είχε μια ανελβητική βοήθεια διαχειριζόταν. Άτοκα λεφτά, μπορεί να σέρνε 30.000, άτοκα για ορισμένα χρόνια, άλλοι τα πληρώναν, άλλοι δεν τα πληρώναν, αλλά ήταν από την Ελβετία τα λεφτά. Ήταν μια οργάνωση ελβετική που διαχειριζόταν ο Γούτος τα λεφτά. Αυτά. Και μπορούσε να ορισμένοι επαγγελματίες που θέλαν να ενισχυθούν, να τις βοηθήσει για το καλό. Να πάρουν μηχανήματα, να. Ο Αντώνης δεν έβγαλε τις βιτρίνες, αλλά διαμερίσματα αγόρασε και στην Αθήνα. Και σπίτια έκανε εδώ και τα παιδιά έχουν περιουσία. Με αυτό το μαγαζί που σταμάτησε να βάλει πια φόλες και παπούτσια και κάνει λαγάρες από τότε και πέδιλα. Δεν άλλαξε τη βιτρίνα, άλλαξε όμως το εμπόρευμα, έτσι. Ναι. Είναι αυτό το μαγαζί που είναι απέναντι το Σωτήρι και την. Ναι, στην αγορά, έτσι. Στην αγορά, ναι. Πού είναι το κοφινεδάκι του Λοκουματζίκου, του Στέλιου εκεί, ναι, το δίπλα. Ναι, το διπλάνο μαγαζί. Ναι, οι βιτρίνες με ρολό. Τότε λοιπόν. Υπήρχαν σπίτια η γειτονιά μας, 3.000 δραχμές τα πουλούσα. Οικόπεδα, όσα ήθελες. Να σας πω ένα οικόπεδο. Πήρα εργολαβία να κάνω ένα σπίτι. Και είχε ένα οικόπεδο, ένα στρέμμα. Πιο εδώ από το κάστρο. Παλιά τουρκικά σπίτια, είχαν γκρεμίσει τα σπίτια και μέναν μέσα οι πέτρες. Εγώ πήγα να πάρω το οικόπεδο να τα αγοράσω. Όχι για το οικόπεδο. Για τις πέτρες. Να πάρω τις πέτρες που ήταν στο χρώμα το μολυβί. Ναι. Και δεν χάνω. Πάγω λοιπόν στα ανταλλάξιμα να ρωτήσω το οικόπεδο να το πάρω 200 δραχμές. Ένα στρέμμα.
μην πάμε τα ανταλλάξιμα, ότι ενδιαφέρεται να το πάρει ο Τάδε. Ο Τάδε ήταν φτωχός και είχε δύο κόρες και δεν ήθελα εγώ να το πάρω, να μην τον αδικήσω αυτόν τον φτωχό. Αυτό όμως δεν το πλήρωσε ποτέ, το πήρε άλλος. 200 δραχμές ένα οικόπεδο για να πάρω τις πέτρες, όχι να πάρω το οικόπεδο. Εννοείται ότι ο Γούτος δεν είχε κανένα προσωπικό συμφέρον. Το μόνο γιατί... δεν αγόραζε. Πώς προέβλεψε ότι ο Αντώνης ο Σερέτς θα πουλούσε λαγάρες και θα έκανε διαμερίσματα και δεν μπορούσε να προδεί το τι θα γινόταν ο Μόλιβος. Το προέβλεψε. Ποιος έκανε τις σχολές, τη σχολή καλών τεχνών. Εμείς αγοράσαμε, δεν αγόρασε ο Δήμος το κτίριο αυτό. Ήθελα να σου το θυμίσω αυτό, τη σχολή καλών τεχνών και τη δωρεά που έκανε η οικογένεια Κράλη. Όχι, λάθος τα λέγει. Λάθος λέγονται αυτά. Αυτό, κύριε Μαριάνθη, η Κράλα, είναι Κράλα, ναι. Το έδωσε στην υπηρέτρια που είχε, την Ειρήνη του Καρά. Ναι, την Ειρήνη του Καρά, ναι. Μαζευτήκαμε λοιπόν 50 άτομα με την πρωτοβουλία του Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής του Χατζαποστόλη και δίνουμε 200 δραχμές, 500 δραχμές, 300 δραχμές, 30.000. Κακώς το διαδίδω ότι τώρα το δωρό έγινε. Και θέλουν να βάλουν και την ακίδα. Ούτε ο Κυριακού την έβαλε, ούτε εγώ την έβαλε. Αγοράζομαι λοιπόν το σπίτι αυτό και το χαρίζομαι στο Πολυτεχνείο με τον όρο Σχολή Καλών Τεχνών ότι αν δεν επισκευαστεί το κτίριο θα περιέλθει στο Δήμα. Γίνομαι δήμαρχος εγώ, το κλειδώσαν το κτίριο γιατί άρχισε να καταραίει. Δεν έρχονταν κανείς. Έρχεται ένας καθηγητής και αντί να έρθει σε μένα το 1975 μόλις ανέλαβα δήμαρχος, πάει στη Νίτσα. Που αντιπρόσωπος της Σχολής Καλοντεχνών ήταν η Νίτσα. Ποια Νίτσα? Αυτή που είναι στο συνηθισμό. Δεν ξέρω το πόνιμο. Ναι. Αυτές ήταν οι τρέλες που έκανα. Εγώ δεν ανεχόμουν ποτέ στο Δήμα πάνω να έχει τα κλειδιά της σχολής η Νίτσα ή υπάλληλος και όχι εγώ. Και ούτε ανεχόμουν να έρθει καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών στο Δήμο να επισκεφθεί την υπάλληλο και αφού ήξερε ότι γινήκανε δημοτικές εκλογές να μην έρθει σε μένα. Λογικό. Πάω λοιπόν στην Αθήνα, πριν ήταν ο νομοβροδής. Μοντικός κάποιο λάθος έκανε. Παίρνω τα κλειδιά εγώ και αρχίζω από τότε πώς θα γίνει η αναστήλωση του κτηρίου. Και τελικά βρήκα τον τρόπο, βρήκαμε τα λεφτά και έγινε αναστήλωση του κτηρίου. Πάω λοιπόν όταν δουλεύαν τα συνεργεία, μπροστά στην πόρτα είχε ένα χαλικωτό. Ναι. Ο αρχιτέκτονας που έκανε τη μελέτη, το φρεάτιο του είχε εκεί. Ναι. Και αποχέτευση. Βλέπω λοιπόν τους εργάτες με τον Κασμά να πιάνουν να ξυλώνουν στην είσοδο του χαλικωτό. Ρε παιδιά, τι κάνετε? Λέγε, εδώ είναι το φρεάτιο. Δεν θα κάνουν φρεάτιο. Ρε, θα χαλάσετε αυτό το πράγμα να κάνετε φρεάτιο? Παίρνω τηλέφωνο τη σχολή, σταματάει το έργο, έρχεται ο μηχανολόγος, αλλάζει θέση στο φρεάτιο και έμενε το χαλίκωτο. Θα πάω να το δω, δεν το έχω προσέξει. Δεν το έχεις δει? Όχι, δεν το έχω δει. Είναι πολύ ωραίο σπίτι. Εγώ ξέρω εγώ τι να πω, έχω λάθος πληροφορίες. Σου νόμιζα ότι είναι δωρεά του Κράλη. Σχολή καλών τεχνών, όταν πήγα εγώ ήταν χωρίς παράθυρα, χωρίς πόρτα και εκεί μέσα υπήρχαν, ναι, υπήρχαν σε άδεια κατάσταση. Η Νίκ, είμαστε την Νίκ, την Αμερικάνα, ναι, η χοντρή. Ναι. Η Νίκ με έδωσε 15.000 και δεν έκανα παράθυρα. Κάρφωσα τα παράθυρα με σανίδια για να μην μπαίνουν μέσα τα πουλιά, ναι. Τα πουλιά και τα νερά. Το 73 ο Κυριακού ήθελε να κάνει μια ανέκδοση ζωγραφικής. Σκορνίζες στα έργα της, ήταν έργα των παιδιών της σχολής. Κάθε χρόνο που ερχόταν αφήναν ένα-δυο έργα, ναι, για το Δήμο. Ενώ ήταν η σχολή ήδη με... αργότερα, είχε αποκατασταθεί. Είχε γίνει. Όχι. Στην αρχή αυτά. Πριν αποκατασταθεί. Επί Κυριακού. Ερχόταν η σχολή καλών τεχνών, αλλά δεν υπήρχε σχολή καλών τεχνών. Υπήρχε το κτίριο. Το κτίριο λειτουργούσε. Το 77 άρχισε το κτίριο να χαλάει, δεν υπήρχαν μέσα τα ντουαλέτες και αυτά όλα και το κλείσαν, το κλειδώσαν. Και πότε πριν... έγινε η έκθεση? Η έκθεση αυτή ήταν τα έργα που έφερναν πριν. Πριν χαλάσει η σχολή, ναι. Ναι, πριν χαλάσει η σχολή. Πάγω λοιπόν, με φωνάζει ο Κυριακού να κάνουμε μια έκθεση με τα έργα των παιδιών που ήταν εκεί μέσα. Τις κορνίζες των έργων τις είχα κάνει εγώ. Και ήξερα που είναι. Αλλά η πόρτα, δεν υπήρχε πόρτα στο κτίριο. Πάγω λοιπόν να βρω τα έργα να κάνουμε την έκθεση. Ήταν μέσα κυβότια τα είχαμε και μόλις πάω και βγάζω το πρώτο έργο, δεν υπήρχε πίνακας μέσα. Πήγε κάποιος, ανοιχτή η πόρτα,
έβγαλε τις πίνακες, αφαίρεσε τα έργα και έβαλε την κορνίζα με το τζαμ πάλι στη θέση του, στον τόπο. Πάω λοιπόν στην Κυριακό και λέω, ποια έργα. Δεν υπάρχει έργα. Και αρχίζω εγώ το 77, αφού ήρθε ο Βαλέτας και κάναμε το πρώτο, στα πάνε αυτά, όχι, το πρώτο συνέδριο τα Εφταλιώτια με όλους τους Πριτάνιους των ελληνικών πανεπιστημίων και από την Ευρώπη, Γερμανοί, Γάλλοι, Αγγλές, 77, 70, 75, 76, 77, τρία χρόνια. Έρχονταν και ο πτυρένος δημοσιογράφος και μιλούσε. Μεγάλη δουλειά. Πρόεδρος Δημοκρατίας, λαβρεμένος, Υπουργή Πολιτισμού. Τότε με τη βοήθεια του Βαλέτα πήραμε λεφτά από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το νέο και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αναστηλώσαμε το κτίριο και γίνεται η πινακοθή και αρχίζω εγώ τις εκθέσεις και από κάθε ζωγράφο έπαιρνα ένα έργο. Το 1980 με τον Άσο του Θεοφύλου, δεν τον έφτασε, πέθανε, ήταν συγγραφέας, και με έναν ζωγράφο που τον έφερα από την Αθήνα τον Γιαγιάνο να κάνουμε έκθεση, φωνάζω πάνω στο Δημαρχείο και του λέω: ρε παιδιά, εγώ θέλω να κάνω μια πινακοθήκη. Αλλά με ένα έργο που παίρνω τρία το χρόνο, πινακοθήκη δεν γίνεται. Τι θα λέγατε, εγώ ζωγράφο δεν γνωρίζω την Αθήνα. Τι θα λέγατε να κάνουμε μια παρέα, μια βόλτα στην Αθήνα, να βρούμε ζωγράφους, να πάρουμε ένα έργο. Πιάνω κάθε γράφω ένα γράμμα, το βγάζω στον πολύγραφο, το δίνω στον ζωγράφο, τον Γιαγιάνο, τον Αποστόλη, και αυτό πήγαινε στον ζωγράφο και βάζει εκείνο το όνομα. Πείσαμε λοιπόν με το γράμμα αυτό 77 ζωγράφους. Σας χαρίσαν έργα. Και πήραμε από ένα έργο. Βέβαια, όλοι αυτοί οι ζωγράφοι, παιδιά, δίνοντας το έργο, είχαν αμφιβολία. Ότι το έργο θα χαθεί από άλλους δήμους. Είχαν πείρα από άλλους δήμους. Ότι τα δώσαμε και χαθήκαν. Ξέρω τον κατάλογο που παρέδωσα και τον πίνακα που μου δώσαν πια χαθήκαν. Αλλά έχει υπόψη ότι χάθηκαν έργα πολλά. 32. 32 έργα. Και έτσι μαζεύτηκαν τα έργα της πινακοθήκης, δηλαδή από δωρεά ουσιαστικά. Δεν αγοράσατε τίποτα, τα χαρίσαν οι ζωγράφοι. Μιλάμε για συμβούλια. Αφού λοιπόν για να γίνουν τα εγγένεια το 81, υπήρχε προεργασία δεσφρόνας. Είχα δημοτικό συμβούλιο, αυτό που είπα πριν, μην παραξηγηθώ ότι δεν είμαι πολύ υπέρ της δημοκρατίας. Είχα πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου και συμβούλιο. Αφού λοιπόν γεννήκαν τα εγγένεια και ήρθε ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, ο Πεπελάσης, ήρθαν από την Αθήνα ένα σωρό παράγοντες, ζωγράφοι μεγάλοι και γκαλερί, μας δώσαν και έργα. Και συνεδριάζαμε τα λεφτά, τα πλήρωσε η Αγροτική Τράπεζα, τα έξοδα που κάναμε. Ήρθε η ώρα να βάλω το θέμα εγώ, να διαθέσουμε τα λεφτά στα εστιατόρια που φάγα. Και τι μου λέει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παιδιά, ξέρετε, τώρα θα τα πουλούμε. Τώρα θα τα... Θα τα πουλούμε αυτά. Δεν είχε πάρει χαμπάρο ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβούλιου ένα χρόνο ότι θα πει Δημοτική Πινακοθήκη. Ναι. Δεν καταλάβαινε τι έλεγα στο Συμβούλιο. Δεν και τα υπέγραφε. Για ποια δημοκρατία μιλάς. Να κάτσω εγώ να ακούσω. Εγώ δεν γράφηκα Παναγιώτη σε κανένα κόμμα, ξέρεις γιατί. Γιατί γεννήθηκα ελεύθερος άνθρωπος. Όταν μπεις σε κόμμα, πάβεις να είσαι ελεύθερος. Μπορεί να έχεις την ιδεολογία σου. Μ' αρέσει που το λέτε. Μπορεί να έχεις την ιδεολογία σου. Αλλά η πλειοψηφία είναι καλή. Δεν είναι καλή, θα αναγκαστεί να σκύψει το κεφάλι. Γι' αυτό λοιπόν έμεινα μακριά, πιστεύω στην αριστερά, έχω ιδεολογία, αλλά δεν έχω οργανωθεί ποτέ σε κανένα χώρο. Μιλώ ελεύθερα και εναντίον αυτών και εναντίον των άλλων και υπέρ, σαν ελεύθερος Έλληνας πολίτης. Και πολύ καλά κάνετε. Τα λέω από όλους. Και πολύ καλά κάνετε. Αυτό όμως δεν αριστώ. Μετά λοιπόν από. Δεν πειράζει. Μετά λοιπόν από ένα χρόνο, απ' έξω από το. Είχα τον Κανέλη μέσα. Έκθεση του Κανέλη. Και απ' έξω είχα μια λάμπα σαραντάρα στην πόρτα. Για ασφάλεια να παίζει λίγο. Και έγραφε εκεί πινακοθήκη. Με πιάνει άλλο σύμβουλο. Παράγων πολιτικό χωριού. Και μου λέει, δεν λυπάσαι, λέει, το ρεύμα που καίγεται. Δεν είχε καταλάβει ποια έκθεση κάνουμε μέσα. Ότι ήταν Κανέλη τα έργα μέσα. Και ποιο είναι ο Κανέλη, δεν ήξερε. Ναι. Του λέω, ρε, εσύ. Δεν μου λες να σβήσω το κάστρο μια ώρα που είναι χιλιάδες σαραντάρες λάμπες να κάνουμε οικονομία. Παρά μου λες μια λάμπα σαραντάρα σμπινακωθεί και από πάνω. Κατάλαβες, Παναγιώτη.
Αυτό έλεγα πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Ο μόνος κανόνας που υπάρχει εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Εγώ ήρθα να ακούσω. Λέω ότι πάμε να κάνουμε μια συνέντευξη όπου δεν ξέρω τον άνθρωπο. Έτσι. Η Ειρήνη με σύστησε σε εσάς πριν από ένα χρόνο. Σας άκουσα στο συνεδριακό κέντρο και εκεί την ώρα μου ήρθε. Λέω πρέπει να γράψουμε τον Κώστα τον Δούκα. Τέτοιο είναι το πάθος. Το συζητήσαμε με τα παιδιά. Να τελειώσουμε μια τη φράση. Το συζητήσαμε με τα παιδιά της ομάδας και μου λένε είναι σχεδόν απαραίτητο να γίνει. Η Γη Ζωγράφο, ξέρετε, ο κύριο Τρίνολο, ήταν μια γνωστό όνομα στον συγγραφικό κόσμο. Πολύ μεγάλο. Τρεις μήνες στον Όλυβο. Επιχούντας. Αριστεί. Επιχούντας έμενε στην Πέτρα και μετά ήρθε στο Μόλυβο τον επόμενο χρόνο. Τρεις μήνες έκατσε εδώ. Χόρευε λοιπόν αυτή, μεθούσε, χόρευε μες στα καφενεία. Εγώ φρόντιζα να γνωρίζω και σαν εργολάβος. Για πράγματα, όλο τον κόσμο αυτόν φρόντιζα να τον πλησιάσω και τον Green, τον Peter Green, τον επιστήμονα τον Εγγλέζο που είχε έρθει εδώ. Και λόγω δουλειάς και λόγω διαγωγής και λόγω επαγγέλματος ήμουν μέσα στα κανάλια. Λόγω όλα τα σπίτια των ξένων τα έχτιζα εγώ και κρατούσα τα κλειδιά τους, πήρωνα εγώ τα νερά τους. Και όταν έγινε δήμαρχος πια και δεν είχα λεφτά, και στον Γκολ και σε αυτούς τους είπα, και στον Μάριον, τους είπα δεν έχω τώρα να πληρώνω τα νερά και τα φώτα. Και μάλιστα ο Γκολ, ένας Αμερικάνος ανώτερος διπλωματικός υπάλληλος, δεν ήθελε να πάρει από μένα τα νερά και πήγαμε στην τράπεζα και έβαλε στο όνομα μου λεφτά, που από εκεί να πληρώνεται και η ΔΕΗ και ο ΤΕ και όλα, αλλά στο όνομα το δικό μου. Λοιπόν. Η ζωγράφη. Με φωνάζει μια μέρα στο Νάσο, πριν ο Νάσος κάνει τον δραντούλο αυτή που ήταν με το κλίμα από πάνω, στο Σαλκί, και μου λέει, ξέρεις τι είπα στο Κυριακού, φύγες είναι ανεβεί ο Δούκας. Mm. Αυτή τα έλεγε, ήταν... Ναι, ήταν μεθούσε κιόλας, χώρο όμως, με στην Άσο εκεί, χώρο και... Άλλος Μόλυβος, άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Λοιπόν. Και τα καφενεία τότε. Και τα καφενεία. Ούζο. Πήγαινε στο καφενείο να πιεις το ούζο με το ποτήρι εκείνο με το μεζεδάκι, το καφενείο, το πραγματικό. Ναι, με την ελιά και το τυράκι. Αυτό που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε σήμερα. Πάμε στο καφενείο μετά να πιούμε. Δεν πίνω, δεν πίνω. Θα πάμε σε παραδοσιακό το καφενείο. Έχω προβλήματα υγείας και δεν πειράζει. Κάτι μπορεί να προσέγγιζω. Την παρέα. Πάμε. Θα έρθείτε. Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσετε καλά, εμείς σας κουράσαμε. Πολύ καλά. Δώρο.
Thank you.